Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα στους φίλους του Μετρόπολης. Σήμερα κουνηθήκαμε λίγο μετά από τις βρωμογιορτές γιατί μπάλα δεν είχε. Είδαμε και την Liverpool, την Arsenal σήμερα το 3-0 το κάνει 3-3. Εντάξει, ωραία πράγματα. Είδαμε, χορτάσαμε σήμερα. Γιατί πλακώθηκαν οι άλλοι. Φάει λίγο κουραμπιέ ο ένας, φάει λίγο μελομακάρονο ο άλλος. Δεν πειράζει, φάει λίγο κρέας. Βρε, καρκίνος είναι το κρέας. Όχι, λέει, φάει λίγο κρέας. Κόκκινο, κόκκινο κρέας. Ξέρεις τι ωραίες πολύποδες βγάζεις το έντερο με το κόκκινο κρέας. Βέβαια. Ψοφάς πριν την ώρα, σκαμπάρι δεν παίρνεις. Φάει κρέας, λέει, φάει. Τι κρέας, θα μου πεις άμα δεν φας κρέας πάλι, θα πεθάνεις. Θα πεθάνεις πάλι. Τέλος πάντων. Φύγανε οι βρωμογιορτές, έμεινε μια Παρασκευή τώρα. Τώρα είναι Παρασκευή τα φώτα. Όπω τα φώτα, ρε φίλε. Η χειρότερη γιορτή είναι τα φώτα. Έχουν φορτωθεί στο φαΐ και στο ποτό, να πούμε, οι πάντες. Έρχονται και αυτά τα βρωμοφώτα, να πούμε, παρασκευιάτικα. Έχει εκπομπή, δεν έχει εκπομπή. Σίγουρα τώρα αυτοί οι συνδικαλιστές. Σιγά μην έρθετε φώτα να κάνετε εκπομπή εδώ. Όχι. Θέλετε έξτρα μεροκάματο. Σωστό. Εγώ, φώτα. Φίλε, τα τελευταία 6-7 χρόνια, τρεις φορές τη μέρα το φώτο που έχω πλακωθεί στο ξύλο. Δεν βγαίνω έξω τα φώτα ξανά. Τυχαίνει ρε παιδί μου και μαλώνω. Μου την πέφτουν και γίνεται καυγάς. Έχει γίνει χοντρές φάσεις. Τώρα η κοντινή μου Άννα Κούρ. Πώς την πες, τι. Βρεχέσαι τώρα, τι με λες τώρα, τι φώτα και μότα. Πας εκεί πέρα, τι κάνουνε τα φώτα. Μπαίνουν στη θάλασσα, δεν μπαίνουνε. Μέσα στο κρύο πάθεις κανά. Βγαίνουν μετά, πλακώνονται στις ταβέρνες. Πλακώνονται στις ταβέρνες. Όχι, το τραπέζι είναι δικό μου, όχι, δεν είναι δικό μου. Πλακώνονται. Άντε από εκεί πέρα. Όχι, με κοίταξε στραβά, όχι, σκούντιξε, όχι, κοίταξε στραβά. Άντε, ρε, φύγετε από εδώ πέρα. Δεν βγαίνω, δεν το κουνάω ρούπι την Παρασκευή. Θα κάτσω να ράξω, να πούμε, ανάσκελα και δεν θα κουνηθώ από το σπίτι. Το πολύ πολύ να πάω μέχρι το καφενείο να δω κανένα σκηνικό, κανένα μάτσα. Και εκεί που γίνει. Είναι εγώ για Χρυσουζιά τη μέρα των φώτων. Δεν ξέρει. Βγαίνουν και οι γύφτοι τελευταία μέρα να μάσουν τα κάλαντα κτλ. Με τα αγροτικά και με αυτά τα ντάτσου κτλ. Ό,τι προλάβουν να κλέψουν δεξιά-αριστερά όσα δεν έφαγε ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι. Τα αρπάζουν οι γύφτοι. Καρέκλα θα βρούνε. Θα βρούνε μαδέρι, θα βρούνε. Ό,τι θες να βρούνε. Σε αυτή τη χώρα ο κλέψας του κλέψαντος. Θα πούμε τώρα και τι να κάνουμε τώρα. Και οι γύφτοι να μην πούν τα κάλαντα. Οι γύφτοι από κάτω, 4-5 αμολυμένα. Τρίκι, 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 μάνα μου, τρίκι, 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 τρίκι. Πέτυχα εγώ μια γιούφτα απ' έξω. Είχε τρία παιδιά. Πάνε εσύ απάνω, όχι εσύ, Μανώλη, πάνε εσύ απάνω. Τέταρτο εσύ, τρίτο εσύ. Επιχείρηση. Δεν κόβουν και καν αυτό. Πάει κανένα στου δω εκεί πέρα, πέλα εδώ. Εμάς μας ελέγχουν. Τι κάνεις, πώς έκανες, έκανες live, μάλιστα. Έκοψες απόδειξη, έκοψα. Τα 5 ευρώ τα 4. Το ένα τι είναι ΦΠΑ. Κατάλαβες τι γίνεται. Τι είσαι εσύ, το ποτό τόσο 3 ευρώ, 5 ευρώ. Πόσο είναι απόδειξη. Τι πήρες εσύ, γραπτό που λεφτό. Έκοψες απόδειξη. Έκοψες απόδειξη, με κόψανε το ΙΚΑ. Αν μπουν μέσα και σε βρούνε. Ότι έχει πάρει μαύρο, σε βάζουν μέσα. Άμα δουν κανέναν άπακλα από την Νότια Αφρική να πουλάει γαλματάκια, ας πούμε, έξω από την Τσιμισκή, δεν τον κάνουν. Το μαγαζάτορα βαράνε. Κατάλαβες τι γίνεται. Κατάλαβες τι γίνεται. Αυτή είναι η ιστορία. Πάει ο γύφτος με τα. Πώς το λένε, ο σκουρόχρωμος με τα αγαλματάκια στην παραλία Θεσσαλονίκης. Λέω, πήγε κανένας από εκεί, ζήτησε απόδειξη. Λέει, όχι. Ο Κινέζος που πουλάει τα αυτά στην αυτή, όπως το λένε, στον δρόμο. Κινέζικα και αυτά δίνει απόδειξη. Λέει όχι. Τον κυνηγάει κανένας. Λέει όχι. Αυτό στη λαϊκή δεν έκοψε μια σαρδέλα, λέει η απόδειξη. Τον αμόλυσε να πούμε μέσα 5.000 ευρώ πρόστιμο. Με τον πλακώσει ο άλλος στις μπουνιές μετά ο ψαράς, τον εφοριακό, θα λένε βάρεσε εφοριακό. Κατάλαβε τι γίνεται να πούμε. Είναι αδικία γιατί. Θανάση Σερσέμι σήμερα. Σερσέμι σήμερα, ντεμπούτο σήμερα, 3 του μηνός προς 4 Ιανουαρίου του 2017. Όπου βαδίζουμε για το θάνατο ολονταχώς. Κάθε χρόνο χαίρονται. Λέει, άλλαξε ο χρόνο. Εγώ κοιμόμουν πάνω να πούμε. Λέει, άλλαξε ο χρόνο Κώστα. Αχ, λέει Κώστα, χαρά αυτά. Λέω, χαίρεστε, ηλίθιοι. Τι χαίρεστε. Χαρήκαμε, λέει, που ήρθε ο καινούριο χρόνο. Ξέρετε τι θα τραβήξουμε, λέει, το καινούριο χρόνο. Δεν θα τραβήξω το καινούριο του. Αν ο Ιησούς τράβηξε κάποια πάθη, εμείς θα τραβήξουμε του Ιησού τα πάθη και του Ιούδα μαζί. Και του Αμαρτωλού και του άλλου να πούμε. Δύο πάθη. Λέει, γιατί. Λέω, καλά, εντάξει. Κάτσε δει τι θα γίνει με τον Τσίπρα. Ο άλλος ο Τσίπρας πετάει τον Αστόπουλο δύο γκολ. Τι γίνεται, ρε παιδί μου. Και τι γίνεται, ρε. Χάνει τη μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Αφού
Βλέπεις ρε φίλε μου, χάνεις τη μία ευκαιρία μετά την άλλη. Μπαίνουν και για όλοι μετά. Εξιέδινο άσος. Λες, τα χάνανε κανονικά αυτοί. Τα τρώγανε κανονικά. Μπας και αύριο βδείς σε καμιά στο Καραβασίλη την ταβέρνα τον Καραβόμηλο να τρώνε καμιά τσιπούρα. Ε, ξέρω εγώ. Μήπως το πάνε στο, ξέρεις που είναι ο Καραβασίλης. Η ταβέρνα, πώς λέγεται. Ναι, Καβαρόμηλος, κάπως έτσι. Ναι, θα δεις τώρα αύριο, αμολυμένοι όλοι, να τρώνε. Δεν ξέρεις τι να σκεφτείς. Δεν ξέρεις τι να σκεφτείς. Και αυτά τα λέω για τα σωματεία τα οποία είναι φτωχά. Είναι για τον Άρη και για τον Ηρακλή. Είναι φτωχά σωματεία. Τώρα αύριο θα έρθει ο Κόκκινος και θα πει: είδες η Ξάνθη. Τι έκανε ρε Ξάνθη. Δεν έδωσε το παιχνίδι. Και να πάει Ξάνθη Ηρακλή στην άλλη εβδομάδα, σκάσει διπλό. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις τη σκιαπού που θα γίνει. Κατάλαβες. Εκτός αν το έχεις πληροφορηθεί. Άμα το έχεις πληροφορηθεί και θες να το μοιραστείς, χαλάει μετά. Μου πες θα κερδίσει ο Άρης 1-0 και ήρθε 0-0. Ε, τι να κάνουμε, λέω. Είχαμε μια πληροφορία εκεί από την Παναγία Σουμελά. Είχε καταράκτη η Παναγία Σουμελά, δεν τα βλέπε καλά τα πράγματα. Είδα τι για 0-0, 1-0. Τι να κάνουμε, παίξαμε, λέω. Χάσαμε κι εμείς, λέω. Του οδοντίατρου τα λεφτά. Τι να σε κάνω, του λέω, μωρέ. Πάντα θέλω να πει. Δεν ήταν καλό ο πληροφοριοδότης σου. Λέω, δεν ήταν καλό. Μας πούλησε ξανά, λέω, δεν έχει. Ήταν, λέω, φίλος του Αρβανιτίδη. Δεν τα ξέρε καλά τα πράγματα. Μου είπε, λέω, εκεί πέρα, ότι θύμωσε ο καπετάνος, δεν θα έπεσε κτλ. Και λέω, υπέθεσε ο άνθρωπος ότι 1-0. Τελικά 0-0. Σου λέω, καπετάνος, δεν παίζω στο Χαριλάου. Λέω, γιατί δεν παίζεις, δεν γουστάρω να παίξω, σου λέω. Τι είναι, ρε, τάτα, ρε, τι. Αυτή την Τολεμαίδα τι έχεις. Αυτή την Τολεμαίδα ο καπετάνος. Και πού έβγαινε Ξανθός. Εκεί όλοι μαύροι. Τι να σε πω, ρε φίλε. Θα μου πεις ότι παγκοσμιοποιήθηκε η όλη η κοινωνία. 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Έτσι τα βλέπω εγώ τα πράγματα. Λίγο περίεργα, λίγο αυτά. Κρίμα για σήμερα. Γιατρός Ηρακλειδέας. Ύποπτος ο Περόνε. Κακός δεν τον αλλάζει ο Σωσίας του Αθερίδη. Τζανετόπουλος Δόνης, δανεικοί. Καλές προσθήκες. Ιστερόγραφο. 70% έπιασε ο ΣΥΡΙΖΑ στην πόλη. Ναι, βέβαια. Με τον Τζίπρα. Φυσικά. Χαίρονται οι παοξίδες που. Ε, βέβαια. Έχω ένα τάταρο εδώ απέναντι που ήταν με τον Καμόρα που δεν χαίρεται. Ότι του πουλάει το Ροντρίγκες ο κοντός, δεν λέει τίποτα. Ναι, ευχαριστώ λέει. Ξέρεις κι αλλιώς λέει, τέταρτος πέμπτος θα βγω. Τρίτος τέταρτος θα βγω. Κατάλαβες τι λέει. Ο λαός του Ηρακλή θα σώσει την ομάδα μέσα από τα χέρια των κακών. Ηρακλής λαός, Ηρακλής δυνατός. Κάτσε, κάτσε. Άσε. Λοιπόν, ρε φίλε, μια ώρα να βρω πάρκινγκ λέει στη Μακεδονία, Δελφών. Και κατά εκεί περιοχή Μπότσαρη λέει: τι είναι αυτό το πράγμα, λέει. Χαιρετίσματα στον Κόκκινο, το φιλαράκι που έλεγε για 0-3 ο Άρης. Ναι, τα αρσενικά ο Κόκκινος από τα μέζια τα πιάνει. Βέβαια. Από τα μέζια. Βέβαια. 0-3. Λέω: 0-3 με απλήρωτους παίκτες. Καλά του λέω. 0-3 με απλήρωτους παίκτες. Τα γάρι του λέω: παίζει και στοίχημα. Έπαιζε και ζάρια, λέω. Τη Μονόπολη τα ζάρια τα. Ναι, 12 χρόνων θα παίζε κουμάρι. 12 χρόνων, 13. Παίζαμε Μονόπουλο, ερχόταν ο Κόκκινος, τρουκου 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 τρουκου. Τι είναι αυτά, ρε, του λέω, που κάνεις. Δεν ξέρεις εσύ. Λέω, δεν ξέρω, δεν έχω μάθει. Αυτά που τα μαθαίνεις, λέω. Στο γερό από κάτω, λέω. Πού τα μαθαίνεις, λέω. Στο πετραχύλι του πάτερ, λέω. Πού στη μοιρασιά εκεί, στους επιτρόπους, λέω, που χώνεσαι και κάνεις. Πού τα μάθες, λέω, αυτά τα πράγματα, εσύ. Παιδί του Θεού, καλός άνθρωπος. Βέβαια. Ήταν στην κατασκήνωση με τον Αυτόνα, με τον Τρέγια μαζί, σε χριστιανική κατασκήνωση. Ξέρεις πώς βρεθήκανε. Μετά από 20 χρόνια είδα κάτι φωτογραφίες που είχαν και τα λοιπά. Λέει αυτός λέει μοιάζει με τον Τρέγια. Βλέπει ο Τρέγιας τη φωτογραφία στη χριστιανική κατασκήνωση. Παιδί τώρα για χριστιανική κατασκήνωση ο Τρέγιας. Ναι. Ο Ανέστης Βλάχος να πούμε. Και ο Κόκκινος από την άλλη μεριά με τα μωρά να τα κουνάει. Και ο άλλος λέει ρε, εσύ αυτός με το κεφάλι το μεγάλο λέει και με εκείνη τη μύτη τη στρόγγυλη σαν του γουρουνιού λέει. Ποιο να είναι, λέει τον Κόκκινο μοιάζει. Του λέει τώρα ο ένας τον άλλον. Παίρνει τηλέφωνο ένας τον άλλον. Κοινωνική δικτύωση. Ρε Κόκκινο του λέει, μήπως ήσουν να λέει στη Σαμαρίνα, λέει την, πώς, την αδερφότητα, πώς τα λέγανε αυτά, στην κατασκήνωση κτλ. Ναι, λέει. Και εγώ λέει εκεί ήμουνα. Λέω και εγώ από μέσα μου, πώς βγήκατε τέτοια γουρούνια και τα δύο, ρε παιδί μου. Χριστιανική κατασκήνωση ο ένας, τα αντίδωρα μοίραζε ο άλλος. Πώς γίνατε βόδια και τα δύο, να πούμε. Τρέγια, χαιρετίσματα, να είσαι καλά, καλή χρονιά, θα σε πάρω τηλέφωνο εκτός αέρα να τα πούμε. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Με το που τελειώνει το live την Πέμπτη. Που κάναμε στο Μήλο με τον Ασλαμά. Πάω σπίτι, μπαπ, ανεβαίνω πυρετό. Έκανα αυτή υποβολή. Δηλαδή εδώ ήταν κάτι αρρωστιάριδες, κάτι αρρωστιάρες, εδώ πιάνουν τα τηλέφωνα. Γκουχ, γκαχ, γκαχ, γκουχ, πιάνω κι εγώ ένα τηλέφωνο.
Μετά πιάνω τη μύτη μου, όχι, λέω, είμαι σίγουρος, λέω, θα την πατήσω. Τετάρτη τώρα. Νιώθω μια γρατζουνιά στο λαιμό αρχές της Πέμπτης. Πλακώνομαι να πούμε σε κάτι τεπών, κάτι αυτά κτλ. Για να τη βγάλω. Τη βγάζω καθαρή την Πέμπτη με 3 ώρες live. Πέφτω σπίτι κομμάτια. Την άλλη μέρα φεύγω 2 μέρες, 3 μέρες. Ξέρεις τώρα, τα παιδιά θέλουν να πούμε χιόνια, θέλουν αυτά κτλ. Εγώ τα μισώ αυτά τα πράγματα. Χιόνια, έλκυθρα, αυτά κτλ. Παγωνιές, ιστορίες. Παπα. Εκοπανήθηκα επάνω σε ένα βρωμοχώρι, επάνω στα Γρεβένα, έξω από τα Γρεβένα, ένα βρωμοχώρι. Είχαν μαζέψει κάτι Σύριους εκεί. Ακούς ρε, πριν ένα μήνα λέει, είχαν μαζέψει κάτι, είχαν μάσει κάτι Σύριους εκεί, 22 ευρώ το κεφάλι, λέει. Έτσι με είπε ένας φίλος μου. Ένας φίλος μου γιατρός που πηγαίνει εκεί στα χιονοδρομικά. Λέει, πού πήγες ρε, μου λέει. Άρα σε ένα βρωμοχώρι, λέω, πήγα, λέω, πάνω στα Γρεβένα απόξω, λέω. Μια θλίψη, μια κατάθλιψη. Με έπιασαν και μίξες, κάτι πρασινάδες, κάτι αυτά. Τα λεμά γρατζούνισμα, έπεσα σε ένα τζάκι, κοιμήθηκα σαν το βόδι. Ξάπλωσα 3 ώρες από τη μια μεριά, 4 ώρες από την άλλη μεριά, 8 ώρες απάνω, 15 ώρες κάτω, να συνέλθω. Δεν μπορούσα να συνέλθω. Έβλεπα και εκείνη τα χιόνια και τα πώς το λένε. Εν τω μεταξύ, βλέπεις εκεί κάτι αυτούς, οι οποίοι είναι, λέει, λάτρεις των χειμερινών αθλημάτων. Τι κάνουν, λέει, αυτοί. Αυτοί τι κάνουν. Έλα, λέει, να δεις, λέει, πώς διασκεδάζουμε. Πάω κι εγώ, κάθομαι σε μια καφετέρια. Φίλε, εγώ εκτός ραδιοφώνου είμαι μεγάλος σπαρίλας. Ακολουθώ την παρέα, σέρνομαι. Ξέρεις γιατί? Καταναλώνω πολύ χρόνο και πολύ ψυχή στη δουλειά και όταν, ας πούμε, πάω για διασκέδαση, υποτίθεται, βλέπω τους άλλους να διασκεδάζουν και εγώ κάθομαι, είμαι δηλαδή πτώμα, χυμένος. Χυμένος! Λέω, πώς διασκεδάζετε εσείς? Να, λέει, κοίτα, λέει, τι θα κάνω εγώ, λέει ο ένας. Παίρνει, να πούμε, ένα ταψί, ανεβαίνει μια πλαγιά επάνω. Εγώ κάνω προπόνηση σκληρή. Μόλις τον είδα να ανεβαίνει την πλαγιά, πιάστηκε η ψυχή μου. Κουράστηκα να τον βλέπω να ανεβαίνει. Λέω, θα ανέβεις μέχρι εκεί απάνω? Λέει, ναι, λέει. Λέω, τι θα κάνεις μετά? Τώρα, λέει, θα δεις. Αμολάει την κολάρα του μέσα στο. Σε αυτό το στρόγγυλο, να μου και τα λοιπά. Κατεβαίνει. Λέω, άντε, πάει στο διάλογο. Το κοριτσάκι το δικό μου 11,5 χρονών. Ζωή να έχει. Μετά όλα τα παιδάκια ανεβαίνουν, κατεβαίνουν. Τώρα άλλοι μαντράχαλοι, 50 χρονών, 40 χρονών, 38 χρονών, με κάτι κολάρες, να πούμε. Κάτι κυταρίτιδες οι άντρες, να κατάλαβες. Κάτι γυναικείες αυτές, κυταρίτιδες. Τον ανέσει όμως, δεν μπορεί να τον κατηγορήσεις. Παίρνει απάνω το βουνό, να πούμε, την πλαγιά, ανεβαίνει. Αμολάει απάνω, να πούμε, σαν αυτήν το ταψί κτλ. Κατεβαίνει. Ξανά πάλι απάνω το παίρνει, να πούμε, στον ώμο. Μα να ξανά ανεβαίνει. Βλέπεις κάτι νεόπτωχους εκεί με κάτι. Έχει και κάτι πλουσίους, κάτι γιατρούς, κάτι αρχιτέκτονες, κάτι κουλτουριάρδες, κάτι τέτοιους έχει εκεί απάνω. Έχει και κάτι νεόπτωχους όμως, κάτι νη ζήτα ζήτα τα αμάξια, νη ζήτα αλφα, νη βήτα αλφα, κάτι νεόπτωχοι. Προλάβανε, δεν προλάβανε να τα πάρουνε. Εκείνοι είναι οι χειρότεροι. Είναι δηλαδή, έχουν περάσει τον νεοπτωχισμό και ακόμα έχουν το ύφος του νεόπλου του. Και το ύφος το αυτό και τα λοιπά. Α, εκεί να δεις, φίλε. Εκεί να κόβεις μούρες, ρε φίλε. Κάτι γυναίκες, συνοδευόταν με κάτι γυναίκες, κάτι μούτρα. Θα ρίξει και ήταν, ρε παιδί μου, είσαι ταπεινός θαυμαστής τους εσύ. Και είναι, ξέρω εγώ, ποιοι είναι αυτοί. Είναι, βγήκαν από αυτό της βασίλισσας της Αγγλίας, ρε παιδί μου. Κάτι μούρες, κάτι τέτοια, κάτι αυτά. Πα. Μια γουρσουζιά εγώ, να με βαραίνει το ένα, να με βρωμάει το άλλο. Δεν σ' αρέσει, Κώστα, η πλαγιά? Τι να μ' αρέσει, ρε, αυτή η πλαγιά? Πιάστηκε η ψυχή μου. Ο Θρέγες έστειλε μήνυμα. Κάτσε εδώ. Α, όχι, γιατρός, λέει. Νόμιζα ο Θρέγες έστειλε. Α, ναι. Εγώ ευτυχώς, λέει, στον Αϊθεράπη δεν πήγαινα, λέει. Ούτε πολλά, λέει. Πολλά με τους παπάδες είχα. Ναι. Ρε, εσύ ξέφυγες. Τους διέφυγες. Ο άλλος παρέμεινε εκεί πέρα. Ποιητής Μάνος. Σε ποιο χωριό των Γρεβενών έμεινες, ρε Κώστα? Γιατί κατάγομαι κι εγώ από ένα χωριό των Γρεβενών. Και αν κράζεις το δικό μου το χωριό, σου ετοιμάζω ποιήμα, γλυκέ μου άνθρωπε. Πώς λεγότανε, ρε, το χωριό? Πώς λεγότανε? Και σε πιάνει μία αυτή. Δηλαδή, από εκεί που είσαι στη φουλ ένταση, σε πιάνει μία αυτή. Είναι και υψόμετρο εκεί απάνω, μειωμένο το οξυγόνο. Λοιπόν, ποιο Μάνο, τον ποιητή? Ποιο Μάνο από χρόνια πολλά? Πρέπει να πάει στο διάλογο, κύριο. Άλλο Μάνο, λέω, ρε, βλάκα. Λοιπόν. Δεν πάει στο διάλογο ψοφίσει. Λοιπόν, πώς λέγεται, βγάζει και ένα νερό, ρε, εκείνο το χωράγαμο, το ξέχασα. Πώς, ένα νερό εμφιαλωμένο. Εν τω μεταξύ με κοροϊδεύανε αυτοί. Λέει, θέλω να ποτήρι νερό. Λέει, βάλε από τη βρύση. Εγώ λέω, πίνω, λέω, εμφιαλωμένο. Λέει, τι εμφιαλωμένο? Αυτό, λέει, το παίρνω, λέει, από αυτή την πηγή. Όχι, λέω, εγώ λέω, θέλω πιο εμφιαλωμένο νερό. Ωρα, άνθρωπε, λέει, γιατί να πιει εμφιαλωμένο? Αφού το νερό 1600 μέτρα, το παίρνω από αυτή την πηγή και το εμφιαλώνω.
Όχι, λέω, εγώ θέλω εμφιαλωμένο να πιω. Σαμαρίνα, ρε. Έτσι λεγόταν. Τι να φάω, τι ήθελες να φάω. Τι ήθελες να φάω, μακαρόνια ήθελες να φάω. Τι ήθελες να φάω, ρε Βόδι. Μακαρόνια ήθελες να φάω. Πλακώνεσαι στα κρέατα και αμολιέται η χοληστερίνη 240. Κοπανάς και τα κρασιά, να πούμε. Γίνεται η μέση σου δακτυλίδι. Έρχεσαι εδώ πέρα με ένα, μια μέση να. Τέλος πάντων, λέει εδώ ένα μήνυμα. Ραπ, γυρίζω. Ναι, να γυρίζεις ρε φίλε, σε έχω γραμμένο στα τέτοια μου και να το γυρίσεις. 171. Κωστή, τα μόνα μαγαζιά που θα έχουν δουλειά είναι τα γραφεία τελετών. Αισιόδοξος 4. Τώρα συνάντησα τον μπαμπούλα, έπλυνα το αυτοκίνητο, το Κόρντομπα, εδώ απέναντι στους Πακιστανούς. 10 ευρώ το πλήσιμο μέσα έξω σε 8 λεπτά. Σε 8 λεπτά μέσα. Συνάντησα και τον Γιωργάκη, τον γαμπρό μου, μεγάλο τσιγκουναρά. Αυτό με έμαθε εκεί πέρα να πηγαίνω. Μουστε, Πακιστανέ, με 10 ευρώ! Τι είναι, Γιώργο? Πηγαίνει και σελ, νερώνει και τη βενζίνη. Τα ξέρουν οι ταξιτζίδες. Ποιοι νερώνουν τη βενζίνη. Η σελ δεν την νερώνει. Πάω στη σελ εγώ και βάζω. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Πας απ' αλλού, βάζεις βενζίνη, τραβάς να πούμε. Κουρ. Πάει λέω ο κύλινδρος. Παίρνω τον πετμεζά με τον τότε. Λέω ρε μαλάκα, πατάω τον γκάζι, λέω 100-110 δεν πάει. Έχεις, λέει, φάει ένα κύλινδρο. Πας λέει με 3 κυλίνδρους αντί για 4. Λέω, κάτσε, λέω να στο φέρω, λέω, την άλλη μέρα. Μείνε, μην απ' έξω, μην με ζαλίζεις, μην με απασχολείς. Κλείσε. Μη άσε με, δεν θέλω να λέω. Βγες έξω. Λοιπόν, άσε τώρα, μην με φορτώνει. Λοιπόν, με το που περνάει, ας πούμε, κάμια ώρα, μειώνεται η βενζίνη, μπα, φτιάχνει το αυτοκίνητο. Ξαναπαίρνω τηλέφωνο. Τι έγινε, του λέω, έφτιαξε όλα από μόνο του, λέω, το αυτοκίνητο. Λέει, το αυτοκίνητο λέει, έφτιαξε από μόνο του, γιατί σε βάλαν, λέει, νοθευμένη βενζίνη. Λέω, τι να κάνουμε, πάνε, λέει, στη σελ, γέμισε το, με οκτάνια, λέει, πολλά, 12-18 οκτάνια, δυνατά, λέει, κτλ. Θα σου βάλω, λέει, και ένα φάρμακο, λέει, εγώ. Λέω, τι φάρμακο. Σου αμολύσω, λέει, ένα φάρμακο, λέει, γιατί, λέει, θα πηγαίνεις, λέει, σε πρατήρια, λέει, Βαρδινογιάννη και τέτοια, λέει, αυτά. Οι άλλοι, λέει, ότι, οι άλλοι, λέει, μπορεί να βάζουν νερό, λέει, γκαζόζα, 7-up, λέει, μέσα τη βενζίνη και να σου κάνουν τον κινητήρα, λέει, σαν τα μούτρα σου. Τι έχουν, λέω, ρε, τα μούτρα μου. Σαν καλασμένος, λέει, κινητήρας. Οπότε υπάρχουν καλοί βενζινάδες, υπάρχουν και κακοί βενζινάδες. Οπότε να προσέχουμε πού βάζουμε βενζίνη. Γιατί θα νομίζω ότι σου φάγανε τον κύλινδρο. Τι μαθαίνει κανείς, ρε, μέχρι να ψοφήσει αυτή τη γύρε. Η μεγάλη Παοκάρα πέρασε από τη Λεβαδιά μόνο με ένα 0 αντί για 4. Εγώ σας είπα, είναι άθλια ομάδα το Λεβαδιακού. Έτσι. Και σήμερα έκανε και μια επικοινωνιακή νίκη ο ΠΑΟΚ. Που σημαίνει ότι οι παοξίδες, επειδή έχουν μνήμη χρυσόψαρου και επειδή από το αλκοόλ το πολύ μπορεί να έχει πήξει και το μυαλό τους και τα λοιπά, μπορεί να πω ποιος Ροντρίγκες ρε, ο Πέλκας ρε να πούνε, να τους πούνε. Βέβαια εμείς σαν τίμοι άνθρωποι που είμαστε τους εξηγήσαμε εδώ και πολλούς μήνες ότι ο Πέλκας δεν είναι δεκάρι, είναι δεύτερο σέντερ φορ. Μόνος του δεν μπορεί να παίξει, πρέπει να έρθει από πίσω σαν δεύτερος και είχα πει πριν φύγω στις διακοπές ότι ο Πέλκας μπορεί να παίξει σε 4-4-2 δεύτερο center for. Μπορεί να παίξει σε 4-4-2 με ρόμβο δεύτερο center for. Μπορεί να παίξει το 3-5-2 δεύτερο center for. Δεκάρι δεν είναι. Εξτρέμ δεν είναι. Και να αφήσουν τις παπαρολογίες τώρα αύριο που θα το κάνουν πάλι νέο κούδα. Το σώζει το Μπέλκα ότι είναι εύκολος στο γκολ. Αλλά πρέπει να του τη φέρουν μέσα στην περιοχή και να εκτελέσει και αυτός σε πρώτο χρόνο. Είναι ένας μικρός όμως, τεχνίτης, δεύτερος center for. Τώρα, άμα πάνε και τον βάλουν extreme από την αρχή ή τον βάλουν πάλι δεκάρι στη θέση του Μπίζεσβαρ που ανεβαίνει και τα λοιπά, θα χαθεί στον ορίζοντα. Τώρα, το μόνο που μπορούν να κάνουν, τώρα στο πάω γιατί κάνουν μια ωραία δουλειά βλέπω, είναι τώρα που θα παίξουν τα δύο παιχνίδια με την, πώς τη λένε αυτή που θα παίξετε ρε γουρουνομούρι, χέρτα πώς λέγεται, τη Σάλκε. Να κάνουν το εξής. Να πουλήσουν 4 εκατομμύρια τον Ροντρίγκες. Να βάλει στο ταμείο η ομάδα 4 εκατομμύρια. Να πετάξουν και 2,90 λεπτά μέσα. 4-4-2 σε ρόμβο σφιχτό. 3-5-2. 3-5-2 με δεύτερο φόρ τον Μπέλκα. Και τον Κουλούρι με τη φτέρνα την πλατιά. Αντί του Κλάους. Γιατί ο Κλάους είναι για το κυνήγι τώρα. Ο Κλάους είναι να τον πάρει τώρα με το αυτό. Να πάει να κυνηγάει τα πουλάκια. Μπαμ, 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 είναι ντεφορμέ. Πάει τελείωσε. Ο Κουλούρης είναι από το ίδιο εργοστάσιο, είναι σε πιο φόρμα, είναι σε πιο καλή φυσική κατάσταση, είναι σε καλύτερη ψυχολογική κατάσταση. Δηλαδή, άμα είναι να παίζει ο Πέλκας, ο, συγγνώμη, ο,
ο Κουλούρης ή ο Κλάους, πρέπει να ξεκινάει ο Κουλούρης. Πάει ο Κλάους, είναι φέτος deforme, τελείωσε. Πάει ο Κλάους. Πρέπει να παίζει ο Κουλούρης. Τώρα θα μου πεις, θα παίξω με Κουλούρη σεντερφόρ. Θα παίξει με Κουλούρη σεντερφόρ για να βγει σε Ευρώπη, Παόξη. Να γελάς με τον Τσίπρα και τον Άρη και τα χάλια του Ηρακλή. Και να προχωράς σε Ευρώπη, κύπελο και να μπει στην πεντάδα, να βγεις τέταρτος, πέμπτος, τρίτος στο πρωτάθλημα. Αυτό λοιπόν θα κάνεις, Παόξη, και θα είσαι ευτυχής. Λοιπόν, διάλειμμα και 30, Σερζέμι μου, εντάξει, θα βλέπω έτσι. Και 30 είναι, πάμε σε λίγο, θα πούμε και τα υπόλοιπα. Μετρόπολης 95,5. Brilliant from Messi. Oh, what a goal that is. Μπες και εσύ στο παιχνίδι. Τσεκάψε αυτοκίνητο και οδηγό στο Auto Control. Ναι! Στο Auto Control, φίλε μου, που κλείνει φέτος 10 χρόνια και με κάθε έλεγχο κτέου αυτοκινήτου σου κάνει δώρο μια κάρτα υγείας αξίας 70 ευρώ για έναν ολόκληρο χρόνο. Auto Control, το πιο κοντινό κτέο στη Θεσσαλονίκη που εγγυάται την ασφάλειά σας. Auto Control, προέκταση Ολυμπιάδος στον Εύωσμο. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 2310-68-66-68 και μαζί με τον έλεγχο του αυτοκινήτου, τσέκαρε και την υγεία σου. Το μοναδικό κτέο στη Θεσσαλονίκη που νοιάζεται για αυτοκίνητο και οδηγό. Μπέρκερ, 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 μπέρκερ. On your rings, rings, rings. Μπέρκερ, μπέρκερ, μπέρκερ. On your rings, rings. Φινάς, έρχεται ο Deliveras. Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς! Deliveras.gr, το ελληνικό online delivery. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ? Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Σελ Πακιστανή, ναι ρε. Μα δεν σου κάνω ρε φίλο. Όποτε έβαλα βενζίνη από σένα, δεν με γύρισε γκυρ-γκυρ-γκυρ ο κινητήρας. Θα πηγαίνω τώρα Γρεβενά Θεσσαλονίκη με χαλασμένο το γκουρ-γκουρ-γκουρ να πούμε και τα λοιπά. Θα τους κράξω, τι θα τους κάνω. Δεν λέω ποιοι είναι. Δεν λέω ποιοι είναι, αλλά τους κράξω, τι θα τους κάνω. Σας χαρίζω. Βάζετε νοθευμένες βενζίνες και να μας χαλάσετε τους κινητήρες. Τα προσέχουμε τα αυτοκίνητα, φουκαράδες είμαστε. Δεν έχουμε να πάρουμε έξοδα ιστορίες. Καραγκιοζλίκια τώρα. Άιντε τώρα. Λοιπόν, μηνύματα. Στο Φίνικα, ναι, εκεί είδα το γαμπρό μου, παλιωτόμαρο. Πάει και το ταξί εκεί. Ακουστεί, σε βάλε καυτινά, πάθε μάσε του, λέω, βρωμόσκυλο κολοσερέ. Βρωμοσερέ, βρωμιάρι. Λοιπόν, 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Μ' άρεσε ο ΠΑΟΚ. Μ' άρεσε ο ΠΑΟΚ. Και 0-0 να έβγαινε, θα μ' άρεσε πάλι ο ΠΑΟΚ. Κακιά ομάδα η Λεβαδιά. Καλό αυτό για το φουκαρά τον Ηρακλή. Το μάτι του Ηρακλή δεν το είδα, δούλευα. Τηλεάστη, ετοίμαζα εκπομπή, το άκουσα αναμετάδοση. Ό,τι άκουσα, άκουσα. Τώρα με έστειλε κάτι μηνύματα ο Κόκκινος να χαίρεσε τον Κίζα κτλ. Από ό,τι μου είπαν τα παιδιά, ο Κίζας δεν έκανε τίποτα το μεμπτό. Παρά τα αυτά, μου στέλνουν κάτι Ηρακλειδείς μηνύματα, παιδιά. Συγγνώμη, αλλά δεν την είδα, δεν το είδα το μάτι. Δούλευα. Λοιπόν, μου είπανε ότι κολοτρογόταν, λέει ο Περόνε, να αποβληθεί. Δεν υιοθετώ τίποτα από αυτά. Γιατί δεν είδα το μάτς. Εντάξει, το οποίο εγώ πίστευα ότι μπορεί να κάτσει και στον Άσο. Δεν πίστευα ποτέ στο διπλό του Άρη. Θα πούμε και για τον Άρη μετά με τον Τσίπρα. Απλά θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ ανεβασμένος ο Κρέσπο και ο Λέοβατς. Δηλαδή του Τζαβέλα το κενό δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται σε καμία περίπτωση. Εκείνος που είναι έτοιμος να σου κάνει το λάθος, τη βλακεία
και στερείται νοητικής καλής κατάστασης είναι ο Βαρέλα. Δηλαδή, ο Βαρέλα τώρα, άμα ήταν λευκός, με αυτά τα σωματικά προσόντα, θα έκανε παπάδες. Δεν ξέρω τι να πω, να πούμε. Νοητική κατάσταση κάτω του μετρίου. Μιλάω πάνω στην μπάλα, έτσι. Δεν σου λέω τώρα ότι ο άνθρωπος είναι βλάκας, αυτός μπορεί να πιάσει, ξέρω εγώ, να μαστορέψει και να κάνει παπάδες. Δεν ξέρω. Εγώ στην μπάλα πάνω σου λέω. Επικίνδυνος. Επικίνδυνος. Προτιμάω το Μαλεζά από το Βαρέλα. Δηλαδή, Μαλεζά. Μαλεζά. Για το Χατζησιά έχω καιρό να το δω, δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι. Μαλεζά με Κρέσπο τον νιώθω καλύτερα από ότι με τον Βαρέλα. Το Βαρέλα τον έχουν εκεί πέρα επειδή το δώσαν ένα 100. Ένα αρκουδιάρης είναι, ο οποίος μπορεί να βάλει 3-4 γκολ το χρόνο γιατί το έχει, είναι καλές τοποθετήσεις επιθετικά. Αλλά πίσω είναι δημόσιος κίνδυνος χαμηλά. Χαμηλά είναι ο άνθρωπος να τον κλαίνει οι ρέγγες. Τον περνάει και ο κόκκινος. Μιλάμε για τέτοιο center back. Πολύ αργό. Υπάρχουν και άλλοι αργοί παίκτες, αλλά έχουν υψηλή ευφυΐα στο μυαλό. Αυτός είναι και αργός, είναι και ποδοσφαιρικά βλάκας, ο Βαρέλα. Ο οποίος όμως ψηλά μπορεί από το πουθενά να έρθει στον πρώτο δοκάρι και να σου κάνει από το 1-0 το λάθος που έκανε να κάνει το 1-1, όπως το έκανε στο Καραϊσκάκι. Να το ξέρεις αυτό. Είναι ένας μαύρος κατσικάς. Αυτός είναι. Ο κατσικάς ήξερε και πιο περισσότερο μπάλα. Ο κατσικάς μπορούσε να σου κάνει 4 λάθη, να τον περάσει σαν σταματημένο ο αντίπαλος και μπορούσε να πούμε να σου κάνει 3 γκολάρες από εκεί που δεν το περιμένεις. Να σου βάλει γκολ δηλαδή. Να πάρεις από αυτόν γκολ. Θα είναι ανομαλίες ποδοσφαιρικές αυτές, τις οποίες θα πρέπει και να αναλύσουμε. Πάρε αυτόν στη γραμμή, τι θέλει. Τον καλέσαμε. Για να δούμε τι θέλει και να ανοίξουμε γραμμές, να συζητήσουμε και για τον Άρη. Έλα ρε φίλε, χαίρετε. Έλα Κωστάκι μου. Ναι, καλησπέρα. Καλή χρονιά, αγόρι μου. Δεν τον βλέπω. Γιατί, ο Σταύρος σήμερα, πρωινίκα, τι κάνεις. Πρωινίκα, Ναι. Εκεί που μαλλιοτραβήχθηκε με μια υφισταμένη σου. Έλα, αλλάζει τώρα, γίνεται νέος φορέας κοινωνικής ασφάλισης. Όλα τα ταμεία εκεί πέρα θα είναι. Δεν μου λες ρε φίλε, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Όσες θες. Πάρε γραμμές εσύ. Δεν μου λες, βγαίνω εγώ σύνταξη στα 67 που δεν θα βγω, λέμε θεωρητικά. Γιατί δεν θα βγεις. Λέμε ρε, μπορεί να πεθάνω, μπορεί να μην. Ναι. Και παίρνω 1000 ευρώ, 800, 500, 900. Ναι. Ψοφάω. Με τραβά στη θέρμη, ο μπαμπούλας. Με θάβουν. Αμάν. Κάτσε, ωραία τι αμάν. Πράγματα μας λες. Κάθε μέρα γίνεται, τι αμάν. Τέλος πάει, στάσου ρε. Πάει η γυναίκα μου να πάρει την σύνταξη χειρίας. Άμα δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι Νέα Δημοκρατία, πότε θα την πάρει. Όχι, δεν είναι εκεί το ζήτημα. Πού το είναι ζήτημα. Το ζήτημα. Πού το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ηλικιακό. Εάν δεν είναι 60 χρόνια, δεν θα την πάρει. Θα την και άμα πάρω εγώ καμιά μικρούλα 20 χρόνια, δηλαδή τι περιμένει. Κάει, εμένα, εγώ τη γυναίκα μου την περνάω 10 χρόνια. Πεθαίνω εγώ στα 65. Αυτή 55 ευρώ τι θα πάρει. Τα μέσα άμμουδα είναι. Τι. Θα πάρει άλλον τίποτα. Δεν πρόκειται να πάρει σύνταξη. Ποτέ. Θα πρέπει να θεμελιώνει δικαίωμα μόλις θα γίνει 60 ετών. Πότε θα πάρει σύνταξη. Κοίταξε, υπάρχει τώρα και το άλλο ζήτημα ότι αυτοί οι νόμοι ασφαλιστικοί αλλάζουν. Οπότε δεχέσαι τώρα τους νόμους. Τώρα τι γίνεται. Είναι ένας 67 χρονών. Στα 66 πήρε σύνταξη. Πεθαίνει η γυναίκα του 57. Τι γίνεται. Τίποτε. Πάει σύνταξη. Τι πάει σύνταξη. Δεν τη δικαιούται κανένας. Ναι, δηλαδή και άμα έρθει αυτή σε ηλικία σύνταξης δεν θα πάρει ούτε τότε. Εάν έρθει σε ηλικία σύνταξης φυσικά θα της απονεμηθούν τα 2/3 της συντάξεως. Α, αν είναι συνομήλικη δηλαδή. Ακόμα καλύτερο, θα παρακαλάει να πεθάνεις. Θα την πάρει πιο γρήγορα. Δηλαδή με άλλα λόγια το ΙΚΑ, η χείρα πρέπει να είναι 65 χρονών. Ναι, 60 και άνω. 60 και άνω. 60 και άνω. Δεν φταίει το ΙΚΑ. Άμα λαδώσουμε κανένα υπάλληλο, δεν γίνεται τίποτα. Τίποτα. Δεν φταίει το ΙΚΑ. Κώστα, φταίνουν οι πολιτικές οι μνημονιακές που εφαρμόζουν όλο και σκληρότερα μέσα. Ναι. Και νόμους. Αλλά αυτός ο κομμουνισταράς είπε θα τα κάνει τα μέτρα. Δεν θα έχει. Ξέχασε το. Ακολουθεί την ίδια τακτική των προηγουμένων και όπως βλέπεις δεν διαφέρει σε τίποτα από αυτούς και μάλιστα παίρνει και σκληρότερα μέτρα. Εάν τα παίρνουν αυτά τα μέτρα οι προηγούμενοι, θα είχαμε κάθε μέρα στον δρόμο ιστορίες. Θα βλέπεις. Και τώρα δεν μιλάει κανείς. Τώρα γιατί δεν μιλάει κανείς. Διότι τα αυστηρότερα μέτρα και τα πιο αντιλαϊκά μέτρα θα εφαρμόζουν αριστερές κυβερνήσεις κατ' επίφαση. Τώρα δεν πάνε οι ασφαλίτες να γίνουν αναρχικοί να κοπανίσουν καμιά τράπεζα. Όχι. Δεν τώρα έχει. Τα ΜΑΤ, η ασφάλεια όλοι είναι δημοκράτες. Κατάλαβες. Και καλύπτεται πίσω από αυτό. Δίκο. Αν ήταν δεξιά κυβέρνηση ναι. Θα γινόταν σου λέω μακελιό. Τώρα δηλαδή αν έρθει ο Γρουλωμάτης, πώς το λένε, ο Τσίπρα, πώς το λένε τον άλλον.
Ο γιος του Βρικόλακα. Ναι, τι θα γίνει. Δεν θα προλάβει να κυβερνήσει ούτε ένα χρόνο. Άντε ρε. Τότε είναι, καλά τόσο είναι τόσο πιεσμένος ο κόσμος που εκεί θα βγει όλη η αγανάκτηση. Ενώ τώρα όλοι είναι σούζα. Εκεί θα ξεσπάσουν όλοι. Θα το δεις. Ναι. Και θα δικαιωθώ γιατί έτσι λέει η ιστορία πάντα. Μάλιστα. Είναι προβλέψιμο αυτό το πράγμα. Στις κυβερνήσεις δεν πουνιέται φίλο πάντα. Ναι. Στις δεξιές κυβερνήσεις πάντα υπάρχει αντίδραση και πάντα υπάρχει αναβρασμός. Είναι τώρα δηλαδή θες να πεις ότι οι αριστεροί είναι κότες. Όχι, οι αριστεροί δεν είναι κότες. Έχουν καλύτερες δημόσιες σχέσεις και ξέρουν και κοιμίζουν τον κόσμο πιο καλά. Μάλιστα. Και περνάνε τα πάντα. Αν δεις τι μέτρα έχουν περάσει τελευταία διετία, θα σηκωθεί η τρίχα. Ποια τρίχα να με σηκωθεί, εγώ με φαλακρό. Λέω. Ναι. Π.χ. ας πούμε. Παραδείγματος χάρη. Για πάμε στα. Θα αγανακτήσει. Ναι. Τα μέτρα να πούμε είναι. 90-90-90, θα προλάβουμε να πούμε και για άλλη. Ο ΠΑΟΚ μ' άρεσε σήμερα. Καλός ήτανε. Εγώ ένα πράγμα ήθελα να πω. Από το καλοκαίρι είπα απλά, κάτι. Απλά να πω λίγο. Ο Μπιζεσβάρ πάρα πολύ πίσω ξεκινάει να πάρει την μπάλα. Λίγο να αναλύσω. Αυτή η βιόλα των πολλών μέτρων τον κάνει να χάνει την ποιότητά του λόγω των δυνάμεων. Έπεσε. Δεν πατάει και την περιοχή πάρα πολύ. Δεν την πατάει. Ο Τζάλμα Κάμπος είναι ο Φορτόνο, αλλά δεν πατάω περιοχή. Είναι δηλαδή περισσότερο εξτρεμοειδές που φορτώνει παρά αυτός που θα κάνει την κίνηση που κάνει ο Ροντρίγκες. Δεν έχει το διεισδύο και κάνω και σουτάρω κτλ. Κάτι ψιλοπήγε να κάνει ο Μιστακίδης. Τα τελειώματά του δεν ήταν καλά. Μιστακίδη, άμα θες να καβέξεις μπάλα, πρέπει να ταχώνεις. Εκεί μόλις τριπλάρεις, μία-δύο μπαμ, το σουτ πρέπει να είναι καλό. Πρέπει να ταχώνεις. Φέρε λεμονάδα, θέλει η πορτοκαλάδα. Και εσύ δεν είσαι ευέλικτος, μωρά αδερφέ μου. Απολεμώνει, φέρε κάτι να πει να βρέξουμε τα χίλια μας. Μα δεν είσαι ευέλικτος. Δεν έχει λοιπόν. Φέρε λεμόνι, φέρε βύσινο, τι. Λοιπόν. Πολύ καλός ο Μπιζεσβάρ όσον αφορά την παρουσία του στο Πασάρο. Κατεβάζω μπάλα, μοιράζω κτλ. Δεν είναι να πατήσει την περιοχή, δεν την πατάει. Δεν πατάει ο Μπιζεσβάρ την περιοχή. Ο Κουλούρης καλύτερος από τον Κλάους, αλλά δημιουργεί κατάσταση να πούμε μέτρια και αυτός του πρώτου χρόνου. Πιο καλό σουτ έχει στο κεφάλι, θα τον δούμε. Πιο δυνατό παιδί, ντεφορμέ δεν είναι. Καλύτερα να παίζει ο Κουλούρης παρά να παίζει ο Κλάους. Δηλαδή, σε αυτή την μετριότητα στο εννιάρι του ΠΑΟΚ, προτιμάμε να παίζει ο Κουλούρης. Τώρα, ο Πέλκας, σας το είπαμε και από την αρχή. Δεν είναι δεκάρι. Δεν είναι εξτρέμ. Είναι δεύτερος σέντερ φορ. Και με τον Παναθηναϊκό το κάτσε πέρσι στα play-off. Και με τον Ηρακλή με το κεφάλι. Χώνεται καλά ο Ζουμπάς. Αλλά, επαναλαμβάνω, πρέπει να του τη φέρει την μπάλα μέσα για να τη βάλει. Δεν τη βάζει ο ίδιος να μπει μόνος του να κάνει και να ράνει. Δεν έχει αυτό δηλαδή του Βιερίνια. Πήγαινε ο Βιερίνια, μπαμ μπαμ, έτρωγε έναν, δύο, τρεις, το κόλλαγε. Δεν το έχει αυτό ο Πέλκας. Του Πέλκα πρέπει να του τη φέρει μέσα. Γι' αυτό δεν μπορεί να παίξει ο Πέλκας εξτρέμ. Να το βάλεις δηλαδή στη θέση του Μιστακίδη ή να τον εβάλεις στη θέση ας πούμε του Ροντρίγκες. Δεν είναι. Θα πρέπει να βρεις τρόπο να παίξεις 4-4-2 ευθεία η Ρόμβο ή να παίξεις κύριε Μουτσούνα Ίβιτς 3-5-2. Τώρα που θα πας λοιπόν στην Ευρώπη να σε πιάσουν να πούμε αυτοί οι προφεσόροι στον ΠΑΟ και να σου πούνε 3-5-2, πέτα και τον Μπέλκα μέσα δύο μάτς, δεύτερο σέντερ φορ. Μπας και κάτσει κάνα γκολ, γίνει κάνα δοκάρι, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Δεύτερο σέντερ φορ, δεύτερο ρόλο αυτή, στην κόντρα εμείς. 3-4 εκατομμύρια πουλήσαμε τον Αυτόνα. Πώς το λένε. Το Ροντρίγκες. Άσχημα να πουλήσουμε και ένα τριάρι τον Μπέλκα. Τι θα βγει κανένας παοξής να καυγήσει. Στο Instagram θα καυγήσει. Και άμα καυγήσει μια μέρα ο παοξής στο Instagram, την άλλη μέρα θα το ξεκάσει. Θα πιει δυο ουίσκι νοθευμένα όπως πίνουν συνήθως στα μπαρ οι παοξίδες. Θα κάνουν χου χου χου. Σε τρεις μέρες άμα θυμούνται τίποτα αυτοί είσαι με Instagram. Πήγε λέει στο Instagram. Και έκανε μανούβρα, λέει ο Πάοξης, στο Instagram να πούμε. Πάρε τον κόσμο. Πάμε, καλημέρα. Είσαι ο MVP's της Σαμαρίνας. Ο Sherlock Holmes των Γρεβενών. Θέλω να βγάλεις τη selfie τώρα στο Instagram με τον δικαστή. Instagram. Instagram. Πάει και ο δάσκαλος. Δίνεται η Βασίλης ο κρύος. Ναι.
Σαν τα αγοράκια εκεί στα, πώς το λες, στα pool dancing ήταν ο δάσκαλος. Είδες τι ωραίο αγόρι. Κάτι, εσύ, έχω πάει στη ζωή μου σε πολλά μέρη. Ναι. Εντάξει. Ναι. Ειδικά στην Ελλάδα μέσα τα έχω γυρίσει όλα. Έξω είμαι και φοβικός με το αεροπλάνο. Ναι. Αυτό το ύφος που έχουν, το υφάκι, ναι, όλοι αυτοί των χειμερινών αθλημάτων, τους λάτρεις, που παίρνουν αυτό το υφάκι, καβαλάνε το τζιπ και νομίζουν ότι είναι απόγονοι της βασίλισσας Ελισάβετ, δεν μπορώ να το χωνέψω, δεν μπορώ. αυτό το υφάκι, αυτό το δίθεν, όπα, πα, 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 τσικωμένοι με κρέμες, όπα. Κώστα, δεν του μιλάω καθόλου. Άντρες με κυταρίτιδα και έπρεπε να τον μπουρεκοτάψω εκεί πέρα, εκεί πέρα από την πλαγιά κάτω, με το ταψί από τα μπουρέκια. Ανεβαίνει στο ταψί. Ανεβαίνει στο ταψί, κατεβαίνει. Τι ωραία. Δεν ανέβηκες. Έχεις τρελαθεί, ρε. Δεν ξέρω, κορφή, ρε. Έχεις χάσει, έτσι, ρε. Πήρε το ταψί από τα μπουρέκια και κατέβαινε την πλαγιά, ρε. Εγώ έπιασα ένα καναπέ εκεί πέρα, σταύρωσα το μπουγάρι μου. Πήρα ένα ότο τρίτη. Άμπρα. Το διάβαζα, το ξαναδιάβαζα, το ξαναδιάβαζα, το μάτω ξαναδιάβαζα. Μια χαρά, ωραία. Το παιδί έξω και με τις χιονόπαλες, Instagram. Instagram. Ρε, τι λέει ο Τσίπρας, μπουλκουμέσου κάνει ο Τσίπρας. Ναι, ναι, λέει θέλω μεταγραφή, λέει. Αυτό έκανε σήμερα ο Αλενατόρε, είναι έξυπνος ρε φίλε. Τι έκανε, κατάλαβε κανένας τι έκανε ο Αλενατόρε σήμερα. Δεν κατάλαβε κανένας τώρα, Πού να καταλάβουν οι δικοί μας, μαγαβιέζουνε να πούμε. Τι έκανε ο κύριος Νίκος, κατάλαβες? Κοίταξε, ο Αναστόπουλος σήμερα... Για πες με τι κατάλαβες. Επιθετικά τι έκανε. Τι έκανε. Το καλύτερο του παιχνίδι. Μπράβο. Τι, πολύ καλά. Τι δε φύλαξε για τον εαυτό του Αναστόπουλο σήμερα. Πες. Αυτό που κάνει αυτή η μαϊμού αλέφαντος ο πονηρός τόσα χρόνια. Τι κάνει ο αλέφαντος. Πες. Μάτς το οποίο δεν μπορείς να το κερδίσεις. Δεν το χάνεις. Μη το χάνεις. Μπράβο. Που σημαίνει τι. Όταν να πούμε είναι για 3-0, 4-0 το πρώτο ημίχρονο. Δεν μπαίνει. Δεν μπαίνει. Δεν μπαίνει. Έχεις τον Λίλι Τσεντερφόρ, δεν σου βγαίνει. Μπράβο. Δεν σου βγαίνει. Και κάνεις την αλλαγή σου, πετάς καπνίδι, σιγά σιγά. Πρώτα αλλαγή καπνίδι, ναι, πρέπει. Πρόσεχε για να δεις. Ναι. Κοιτάς πρώτα να μην φας γκολ. Ωραία. Δηλαδή, ο Αναστόπουλος πήρε μεγάλα ρίσκα γιατί μπήκε το άγχος μέσα στη φιλοσοφία του ότι πρέπει να το κερδίσει το μάτσο οπωσδήποτε. Ναι, ναι, και καλά. Ο άλλος ο πονηρόγερος, ο αλέφαντος, τι κάνει. Λέει, ρε, κάτσε εκεί, κάνε 0-0, άκου να δεις τώρα. Ναι. Και άμα σε πει τίποτα, ξέρω εγώ, ο δημοσιογράφος, ξέρω εγώ, Τσαλτίδης, θα είναι ο Μάστορας κτλ. Ναι. Τι έγινε, ρε, μάγκα, έφαγες 2-0. Σου πει ο αλέφαντος, τι έκανα, λέει. 5-4-5 έχασα. Τι να κάνω, εγώ από το βάλω. 0-0, δεν έχασα. Τι να κάνω, δεν βέβαια. Τώρα όμως λέει, μπορεί να σου την πούνε. Όχι ρίσκαρες. Όχι έβαλες το 4 μπακ, τα κάνες 3. Ναι. Όχι η ομάδα δεν έχει καθαρό κόφτη. Ναι. Κατάλαβες. Θα σου πούνε. Ενώ ο πόνιρος ο αλέφαντος τι έκανε. Πήγαινε να πούμε στην Κόρινθο και έπαιζε Κόρινθος Παναχαϊκή. Την παίρνει τελευταία την Κόρινθο. Κάνει μια ισοπαλία, μία νίκη, μία ήττα, μία ισοπαλία, μία νίκη, μία ήττα, μία ήττα, μία ισοπαλία. Ναι. Τη φτάνει, ξέρω εγώ, 5 βαθμούς πάνω από τη ζώνη. Και παίζουνε, λέει, Κόρυθος, Παναχαϊκή. Πολύ ωραία. 10 άτομα στην άμυνα η Παναχαϊκή. Ομάδα Λύκος η Κόρυθος. 0-0. Τραβάει 2 αντεπιθέσεις ο Σπεντζόπουλος με το Σπανοσωτηρόπουλο. Αμάν. Τα χρειάστηκε, λέει ο Στέφας. Και τι έκανε, λέει ο Νίκο. Είδα δε τάβαλα, λέει. Είχε και ένα διαβολεμένο, λέει, αέρα. Γυρίζω λέει στα παιδιά τους κάνω 2 κουλούρια. 0-0 σήμερα. Γυρίζουμε πίσω λέει 0-0. Άκου τον πονηρό. Πάμε στα ποδητήρια, πέσα να με φάνε. Ήσανε κουφάλες λέει. Έχασα. Δεν έχασα. 0-0. Έχασα τις ευκαιρίες. Δεν μπόρεσα να το βάλω. Γύρισα πίσω. Πόντος. Δεν τα παστέλωσα. Πάει την άλλη Κυριακή. Φέρνει 0-0. Στα Γιάννενα. Έρχεται ο Παναθηναϊκός εδώ, φέρνει 0-0 με τον Παναθηναϊκό. Σώθηκα σου λέει. Πάει στην Κόρινθο, σωτήρας ο Αλέφαντος και τα λοιπά. Μεγάλος ο Αλέφαντος. Ο Αναστό. Βρήκε εδώ τους γουρουνάδες, δίθεν ότι έχουν την Μπαρτσελώνα και υποστηρίζουν τη Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν και καλά τα πάρω όλα τα μπάτς. Καλυθέα και τα λοιπά. Μα η Καλυθέα πήρε τον Κουρμπανά. Κουρμπανάς θα αμυνθεί, δεν εγγόνιας, φελός να ανοιχτεί. Θα κλειστεί, θα κάνει θαράνι. Δεν τα βάζει τα γκολ. Έχεις κάνει φανταστικές ευκαιρίες όσον αφορά το κομμάτι δημιουργώ και φτάνω στην περιοχή να εκτελέσω. Δεν εκτελείς καλά.
Δεν μπήκαν. Γύρνα δεν λοιπόν μπήκαν. Πίσω. Θα μου πεις, ναι. Είμαι Άρης. Άμα δεν ρισκάρω με την Καλυθέα, ναι. Με ποιο θα ρισκάρω. Ναι, σωστό αυτό. Αλλά από την άλλη μεριά, όταν βλέπεις ότι δεν μπαίνει το ένα το άλλο κτλ., γύρνα πίσω γιατί ο Τσίπρας θα γίνει ανέκδοτο. Τσίπρας, εκείνη, ναι, ρε, φίλε. Ο αλέφαντος, πονηρός, σου λέει 0-0, Λυκισκού, τι θέλετε να πούμε. Ναι. Δεν έχασα να πούμε. Ρε, είμαι αίτητος. Θα βγει να πει. Έτσι. Μετά από να πάρει το Πανεγιάλο, το ξέχασε το 0-0. Τώρα το 2-0 θα βγει να πει, ήτσαν ανοιχτό. Σε πήραν λοιπόν. Παραμάζουμε, δεν έχει σκάφη να μαρκάρουνε. Θα αρχίσει η γκρίνια. Ναι. Σωστά. Ρε εσύ, μήπως έβαλε, ήθελε να δείξει ότι δεν υπάρχει παιχτικά και αθλητικά Τσιμπούρ. Είδες στο ημίχρονο που τον έβαλε, τη χάλασε την ομάδα. Ο Τσιμπούρ. Ναι, ρε φίλε. Με 10 παίκτες παίζαμε. Μα εγώ το είδα το μάτσο. Εγώ λέω μήπως το έκανε επίτηδες. Γιατί δεν μπορείς να τον θεωρείς τόσο ποδοσφαιρικά χαζό τον Αλενατόρε. Θα έβαζε το καπνίδι κατευθείαν αλλαγή άμα ήθελε. Δεν θα βάζει πρώτα τον Τσιμπούρ. Το Τσιμπούρ, βέβαια, ρε φίλε. Ομάδα ρόλαρε στο πρώτο ημίχρονο. Και θέλω, λέει, αλλαγές. Ναι, 5 κλασικές ευκαιρίες και σε λέει κάτσε να σας ξυγυμνώσω να δείτε ότι Τσιμπούρ δεν υπάρχει. Ούτε έξω από το Χαριλάο να περνάει, ρε φίλε. Ούτε αθλητικός, ούτε παιχτικός. Βέβαια, ρε φίλε. Τραβάει και μόνος του μετά πίσω το Ραούλ Μπράβο να πούμε, βγάζει τον Ιντζίδη. Αντί να βγάλει το Ραούλ Μπράβο, έβγαλε τον Ιντζίδη. Εκεί τελείωσε η δουλειά. Σου είπα εγώ, θέλει ο Τζερόνι μου να πηγαίνει με το ταξί να τον φέρνει μετά. Λες. Ναι, δεν είδε στο Σταματόπουλο τέταρτο πώς βγήκε. Σταματώ, τέτοιος πώς το λέγανε εκείνο το κοντό. Το κοντό. Το κοντό. Το κοντό, φίλε. Ο Οξύδες πάντως σήμερα με τη νίκη, την ήττα του Άρη με τον Τζίπρα κτλ. Το ξέχασανε το Ροντρίγκε. Το ξέχασα. Δεν μου πήγε στην κούλα, είδε στο μάτς, ήθελα να έρθω, αλλά ήμουν κουρασμένο. Στην κυρία Κούλα ήμουνα, ναι. Ναι, ρε, και καλά έπανε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Το άκουγα στο ράδιο, ρε. Άκουγα το Ζαΐρι, ρε. Άκουγα το Ζαΐρι. Και να ο Πέλκας, και να ο Πέλκας. Έτσι ο Πέλκας. Και αλλιώς ο Πέλκας. Ναι. Ναι, λέει, σαν τον Μπαρτολίνο ο γιατρός Ερακλειδέας. Ναι, τι λέει. Που ακόμα πονάει η μέση του, λέει, από την προσποίηση του Γιουνές. Άντε να έρθει ο Τζανετόπουλος να γλιτώσουμε, μωρέ. Καλά τα λέει. Καλά τα λέει. Καλά τα λέει. Και τώρα τι έγινε, ο Ροντρίγκες δεν θέλω, λέει, να παίξω μπάλα. Θα πάω στη Γαλατά. Γιατί να μην πάει, να φύγει από γιατί την τέταρτη. Κάτσε, ρε φίλε. Θα φύγει από την τέταρτη ομάδα της Ελλάδος, θα πάει σε μια μεγάλη ομάδα. Γιατί να μην πάει. Γιατί να μην παίξει η Ευρώπη. Γιατί Europa να μην τον πουλήσει ο ΠΑΟΚ. Άμα δώσει τα 4 εκατομμύρια, τι να πει. Βέβαια. Τι να τον πει στο Σαββίδι. Γιατί δεν του έκανε ρήτρα μεγαλύτερη κτλ. Εντάξει, 4 εκατομμύρια, άσχημα ένα τα πάρει ΠΑΟΚ. Άρα. Και τι έγινε, δεν αμπεί η Ευρώπη. Δεν βλέπω τον ΠΑΟΚ να φωνάζει. Τι κάτι να φωνάζει. Γρινιάριδες, κάτι αυτή. Πήγε, έκανε ρήτρα από τον Τζαβέλα. Τι να σε κάνω εγώ. Για πάρει το πρωτάθλημα, θα χάσει δηλαδή ο Ροντρίγκε. Βέβαια, ρε φίλε. Θα πάω ήτανε... τέσσερα, θα φέρει με ένα εκατομμύριο την Ανουσάκη, την Κιταρίδα, Βιερίνια πίσω, φανέλες, πάω κάρα, πάω κάρα και τελείωσε. Εγώ τους προτρέπω τους παοξίδες. Ναι. 5-3-2, Μουτσούνα Ίβιτς. Δεύτερο σέντερ φορ, ο Πέλκας. Πέλκας. Δεκάριο Μπιζεσβάρ, όσο αντέξει. Ναι. Θα τον πεις, όχι μεγάλες διαδρομές. Βέβαια. Κάνει ο Πέλκας ένα γκολ με τη Σάλκε. 1-1-2-1-3-1, χάσεις, 1-0 κερδίζεις κτλ. Πούλα τον. Βέβαια. Θα πει ο Παοξής γιατί πουλάς τον Μπέλκα, γιατί πουλάς τον Ροντρίγκες. Πρώτος είναι στην πόλη. Ναι. Είναι πρώτος στην πόλη. Γελάει με τα κατορθώματα των άλλων δυο. Βάλε κοντά στο Μπίσεσβαρ την Πιτζίμ Τσίμιροτ εκεί να τρέχει. Την Πιτζίμ Τσίμιροτ. Βέβαια, εκεί είσαι μια χαρά. Μη είσαι μια χαρά, Κώστα. Κλείσε, γιατρέ μου, κλείσε. Άιντε, άιντε, κλείσε, καλέ μου άνθρωπε, θα τα πούμε άλλο. Επόμενος κύριος, καλημέρα. Γεια σου, Κωστή. Νάτος. Τι γίνεται. Τι να γίνει. Άλλος ένας χρόνος στην πλάτη μας, άλλος ένας χρόνος πιο κοντά στο θάνατο. Καλή χρονιά λοιπόν. Πώς καλή χρονιά. Είπες ότι σ' άρεσε ο ΠΑΟΚ. Ναι, μ' άρεσε. Με αυτή την άθλια την ομάδα. Ναι, με αυτή την άθλια. Η οποία είναι υποψήφια για υποβιβασμό. Είναι πρώτη υποψήφια, ναι. Βεβαίως. Υποψήφια για υποβιβασμό. Βεβαίως. Κοίταξε. Δηλαδή... Στο ΑΕΚ Λεβαδιακός μου άρεσε πιο πολύ ο ΠΑΟΚ από ότι η ΑΕΚ με το Λεβαδιακό. Για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή. Βάζω το Λεβαδιακό κακή ομάδα, όντως, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν με κούρασε, δεν επηρεάστηκε από τις διακοπές, ήταν γρήγορος, έβγαλε φάσεις και από τον άξονα κτλ. Είμαι ικανοποιημένος, πώς να σου το πω. Απόλυτα προβλέψιμη ομάδα. Ναι. Σε στοιχειοδός οργανωμένη άμυνα έχει τεράστιο πρόβλημα. Ναι. Να τη σπάσει. Ναι. Και... Ναι, σ' ακούω. Και θα την κρίνω. Ναι, τον ΠΑΟΚ. Θα κρίνω τον ΠΑΟΚ με πιο δύσκολα παιχνίδια. 100% θα το κρίνουμε με πιο δύσκολο αντίπαλο, βεβαίως. Με πιο δύσκολο αντίπαλο. Ναι, σωστό.
Σωστό, ναι. Δεν εννοώ κι εγώ. Ναι. Θέλω να το κρίνω με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, με Πανιόνιο. Ναι. Έτσι. Δεν σ' άρεσε ο ΠΑΟΚ? Όχι. Όχι. Όχι, δεν μ' άρεσε. Εμένα γιατί μ' άρεσε? Με πειράξαν τα χιόνια, λες απάνω. Εμένα δεν μ' άρεσε, διότι μια ομάδα η οποία στοιχειοδός δεν μπορούσε να πρεσάρει ούτε μέχρι το κέντρο, και αυτή ήταν ο Λιβαδιακός. Ναι. Απλά έπαιζε ένα τουρλουμπούκι γύρω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Λιβαδιακός γιατί να πρεσάρει, κορόιδο είναι. Να φύγουν οι βολίδες του ΠΑΟΚ εκεί και να δημιουργήσουν. Έπαιζε ένα τουρλουμπούκι γύρω από τη μεγάλη περιοχή. Και μπάμπα και μπούμπα και μπούμπα και μπάμπα. Βέβαια είναι αλήθεια ότι αν παίζει με κακή ομάδα σε παρασύρει στο κακό ποδόσφαιρο η κακή ομάδα. Αυτό είναι γεγονός. Ξέρεις τι είναι κακή ομάδα? Για το Λιβαδιακό λέω. Όταν αμήνεται και όταν κερδίσει την μπάλα να μην ξέρει τι να την κάνει. Αυτή είναι ο Λιβαδιακός. Αυτό έκανε. Ναι. Αυτό είναι κουραστικό. Αυτό και για έκανε τον αντίπαλο για να τον ανοίξει. Δηλαδή, τώρα κοίταξε. Ο Λιβαδιακός εγώ θεωρώ ότι είναι χειρότερος ακόμα και από τον Ηρακλή και από τη Βέρεια. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Αλλά αυτό το ΠΑΟΚ που είδα σήμερα χωρίς τον Ροντρίγκες δεν επηρεάστηκε. Ο σημερινός Λιβαδιακός, Συνολικά ο ΠΑΟΚ δεν επηρεάστηκε. Αλλά χωρίς τον Ροντρίγκες σε άλλα ματς μεγάλα, σπουδαία και δυνατά, θα έχει πρόβλημα στο ένας εναντίον ενός. Γιατί θα έχει πρόβλημα? Γιατί ο Πέλκας δεν μπαίνει στο ένας με έναν. Γιατί ο Πέλκας δεν είναι δεκάρι. Πρέπει να του τη φέρουν σαν δεύτερο σεντερφόρ, στο ρίσκο δηλαδή. Και γιατί ο Τζάλμα Κάμπος είναι περισσότερο στο να φορτώνει παρά να κλείνει μέσα όπως έκανε ο Ροντρίγκες. Συμφωνώ εν μέρη. Αλλά ο ΠΑΟΚ σήμερα μ' άρεσε σαν οργανισμός, σαν ομάδα. Τώρα πάμε στον Άρη. Ο αντίπαλος του ήταν κακός. Πάμε στον Άρη. Πάμε στον Άρη. Λοιπόν, ο Άρης, καταρχάς ποδοσφαιριστής Ραούλ Μπράβο δεν υπάρχει. Ναι. Δεν υπάρχει. Είναι αυτός, υπάρχει. Αυτός είναι ανέκδοτο. Και αυτός και ο Τζίμπουρ. Είναι ποδοσφαιρικά ανέκδοτα. Δεν είναι αθλητές πλέον. Δεν είναι δυνατόν τώρα στο δεύτερο ημίχρονο να σου κάνει δύο γκολ η Καλυθέα και να χάσει και άλλα δύο τετατέτ. Δεν είναι δυνατόν. Στο ρίσκο σου επάνω, Όταν δηλαδή παίρνεις τα ρίσκα σου σαν Άρης, δεν γίνεται η Καλυθέα να σε πετάει. Και επειδή μιλούσες με κάποιον Γιώργο που το αναμετέβηδε το μάτς. Ναι. Σε άκουσα που τον είπες κάποια στιγμή, θα χάσει ο Άρης. Ναι. Το θυμάσαι αυτό? Ναι, γιατί έχω δει εγώ μάτς τέτοιου είδους να γυρνάνε ανάποδα. Βέβαια γυρνάνε ανάποδα. Γιατί άμα χάνεις ένα, δύο, τρία, τέσσερα, μετά και ο αντίπαλος θα βγει και υπόψη ότι ο αντίπαλος... Έχω δει εγώ μάτς του Άρη πρωτοχρονιά του 80. Τη χρονιά του Μπαράζ. Άρης Εθνικός 0-2. Με 24 τελικές ο Άρης και 2 Εθνικός. Ένα γκόλ ο Καραΐσκος από 30 μέτρα σέντρα σουτ στο γάμα. Αυτά τα μάτς, εάν δεν μπορεί να τα κερδίσεις, τουλάχιστον μη τα χάνεις. Αυτή είναι η ατάκα του Νίκου Αλέφαντου. Και συμφωνώ, γιατί ο Άρης, εάν έπαιρνε πολύ μικρότερο ρίσκο, μπορεί να φέρνει 0-0. Αλλά από την άλλη μεριά είσαι ο Άρης και δεν θα πάρεις ρίσκο με την Καλυθέα. Είναι δηλαδή ο πάγκος και το μέγεθος της ομάδος που προπονείς ιδιαίτερα φορτικός για να μην το κάνεις. Ο Αλέφαντος δεν θα το ρίσκαρε τόσο. Σου λέει τι ακά, 0-0. Τι αμε πούνε, θα γράψουν και τι έγινε, θα πω ότι χάσαν 5 ευκαιρίες. Και μια και ανέφερε. Άκου να δεις ο Αλέφαντος, ναι. Σε αυτά ήταν πονηρός. Σήμερα είχε ρεπορτάζ ο Αλέφαντος. Τι είχε, δεν τον άκουσε. Α, το πρωί τον πήρα τηλέφωνο γιατί είχε τα γενέθλια. Είχε ρεπορτάζ με ένα σπορ, με Αχιλέα Στρανίδη. Τον αφιερών τραγούδια γιατί είχε γενέθλια σήμερα. Έκλεισε τα 78 ο παππούς. Είχε γενέθλια. Ναι. Και τον αφιερώναν τραγούδια, μιλούσε με Αχιλέα Στρανίδη, ήταν απόλαυση. Αλλά μια και ανέφερε για παιχνίδι Άρη Εθνικού. Ναι. Εγώ είδα δεκαετία 70. Όχι, δεκαετία 60, Άρης Εθνικός,
να παίζει μονότερμα και να παίζει Βαλιάνος Εθνικός. Βαλιάνος Άρης. Ποιο, εσύ λες... Και οι δύο κεντρικοί μπάκου, Κλικό μπροστά τον Κοζομπόλη. Αυτοί οι τρεις κρατούσαν ολόκληρο τον Άρη. Κάτσε, εσύ λες με τη βαλίτσα του Καμπάνη, ρε, εκείνο το μάτς. Ακριβώς. Που τα δίνει ο Καμπάνης τα λεφτά, είχε λεφτά μέσα η βαλίτσα. Που πήγαινε πίσω από την αιστεία. Πήγαινε και ο Σκόρδας πίσω από την αιστεία. Η βαλίτσα που πήγαινε πίσω από την αιστεία. Είχε λεφτά η βαλίτσα. Γιατί μια βαλίτσα είχε μέτρο σπορ μέσα. Η άλλη είχε λεφτά. Δεν πήγαινε πίσω. Σ' αγαπώ πολύ. Διάλειμμα και συνεχίζουμε. Μετρόπολης 95,5. Brilliant from Messi. Oh, what a goal that is. Μπες κι εσύ στο παιχνίδι. Ταξί, ταξί, Ολύμπου 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τσαρούχας ή Τσαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Ποιος είναι? Είμαι η Χριστίνα, που χάρη στο Make a Wish έγινα μπαλαρίνα. Και εγώ ο Φίλιππος, ο τροχονόμος. Και γιατί ήρθατε στο σπίτι του Άι Βασίλη? Για να ζητήσουμε τα δώρα μας. Τι, καινούργιες πουέν, καμιά σφυρίχτρα? Όχι, θέλουμε όλα τα παιδάκια να γίνουν χαρούμενα, όπως εμείς. Να πραγματοποιήσουν όλα τις ευχές τους. Α, εσείς είστε πολύ ευχάριστα παιδιά. Αυτά τα Χριστούγεννα ενημερωθείτε κι εσείς για το πρόγραμμα Αστέρι της Ευχής στο 210-96-37-660 και βοηθήστε μας να συνεχίσουμε να εκπληρώνουμε ευχές παιδιών όπως η Χριστίνα και ο Φίλιππος. Make a wish. Κάνε μια ευχή Ελλάδος. Για καλό, ε! Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Λοιπόν, μη με ζαλίζετε με τον εργολάβο, δεν θα τον βρείτε. Αυτό για λίγους. Μη ψάχνετε τον εργολάβο, δεν θα τον βρείτε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, γελάζε μου. Δεν ξέρεις εσύ γιατί λέω εγώ. Δεύτερον, πάρε γραμμές και να σας πω, γιατί εγώ μεταφέρω και τα συναισθήματα των παοξίδων στην Αθήνα και δεν θέλω να στραβά και κάνω, πώς το λένε, με περνάω στην Αθήνα τα μηνύματα. Όπως με είπαν για τους Ολυμπιακούς, τι γνώμη έχεις, λέει Sport Dog, που πήρε συνέντευξη. Λέω, οι Ολυμπιακοί είναι δυσαρεστημένοι. Δεν μιλάνε γιατί είναι σε άθλια κατάσταση ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός. Γι' αυτό δεν μιλάνε οι Ολυμπιακοί. Δεν τους αρέσει με αυτό που βλέπουν. Παίρνω το σπορτόκλο, τι έγινε, είχε καμιά διαμαρτυρία με ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Μου λέει, όχι, χρησιμοποιείς τρομερή γλώσσα, λέει. Τα λες, λέω, έτσι όπως είναι. Μπράβο. Λέω για τους παοξίδες τώρα, με παίρνουν τηλέφωνο και με ρωτάνε. Τηλεάστη, άρτ. Τι λένε οι παοξίδες για τον Ροντρίγκες? Λέω, μια χαρά. Διαμαρτύρονται? Λέω, όχι. Λέει, πού το καταλαβαίνεις, ακούω, λέω, εκπομπές. Τώρα λέω, θα πω και στις δικές μου εκπομπές. Ακούς, λέει, κανένα παοξί να φωνάζει? Τίποτα, λέω, άμα γράψει κανένα, πει κανένα μπουκάλι Ιούσκι και γράψει στο Instagram τίποτα, μπορεί, λέω, αυτή τη διαμαρτυρία να οχλαγωγήσει, να οχλήσει, να ενοχλήσει και να κάνει τρίγες. Δηλαδή, όσο ο Άρης χάνει από τον Τσίπρα, ο Ηρακλής χάνει από, πώς το λένε, Καλαμαριά παλεύει με τον άλλο, τον Τορναδόρο από τη Δόξα Δράμας, πώς το λένε, τον Πύρο. Στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας στον Τορναδόρο. Τορναδόρο τον λέω εγώ. Τι να πει ο Πάοξης? Τι να φωνάξει και να φύγει ο Ιβάν και να έχουμε μετά άλλα? Ο Πάοξης, ο πισινός του, είναι γεμάτος τσίρλα από το φόβο. Τι είναι η τσίρλα? Η τσίρλα είναι κακό στομάχι, έντερο, τσούρτ, από το φόβο φεύγει. Τσίρλα, τσίρλα του Πάοξη για να μην φύγει ο Ιβάν. Σου λέει, τώρα να φωνάξω, τι να πω? Να μου έρθει κανένα Γιολίδης με κάνα κεφάλι τεράστιο εκεί πέρα και να μην μπορώ να ξυπνήσω το πρωί να φοβάμαι να δω τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, για. Οπότε κάνει τον μπέκο ο Πάοξης. Τι να πει? Ότι χτυπάω πρωτάθλημα και φεύγει ο Ροντρίγκες και τι θα κάνω χωρίς τον Ροντρίγκες? Σου λέει, θα βγω Ευρώπη. Απ' εδώ, απ' εκεί τη Λεβαδιά την πάρω, ο Πέλκας, ο Μέλκας, ο Τσέλκας θα την πάρω, τα Γιάννενα θα τα πάρω.
Θα βγω πάνω από την πεντάδα, περάσει ξάρτη, τέταρτο θα βγω. Του ούστη. Του λούστη, του φούστη. Δεν θα βγω τέταρτο, σου λέω, πάω ξύς. Και αν πάω σε κάνα τελικό, και αν πουλήσω και κάνα πέλκα. Γιατί έχει μπει και σε αυτή τη διαδικασία ο Πόξη, έγινε επιχειρηματίας. Σου λέει, πουλήσουμε τον Μπέλκα. Πάμε στον κόσμο, καλημέρα. Καλά. Συγγνώμη και τελειώνω. Και με ρωτάνε οι Αθηναίοι, το πήρε, λέει, στραβά ο Πόξη με τον Ροντρίγκες. Και λέω καθόλου. Διαμαρτύρονται, βρίζουν, λέω καθόλου. Δεν έχω υποπέσει στην αντίληψή μου τίποτα. Ο Καμόρα, λέω, λίγο γρινιάζει, αλλά το θεωρούν, λέω, γουρσούζι. Λέει, γουρσούζι είναι αυτό. Δηλαδή, άμα πει ο Καμόρα ότι ο Ροντρίγκες έπρεπε να μείνει και τα λοιπά, θα πούνε αντέρε φύγε εδώ πέρα, γουρσούζι. Λέγε, φίλε, ακούμε, ναι, ναι. Εσύ είσαι, φίλε, ναι. Έλα, ραπ. Έλα, καλή χρονιά. Έλα, χάνε τα παγιάννητσα, γιατί με λες γουρσούζι, ρε. Όχι, όχι, λέω, λένε οι παοξίδες. Καμόρα, εσύ είσαι. Λέω, άμα πει τίποτα κάνα παοξής, γιατί δώσαμε το Ροντρίγκες, μωρέ, θα βγουνε χίλιοι ονοματιά και μου δεν γουρσούζι. Μια χαρά είναι η ομάδα. Καλά, εντάξει, σίγουρα. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει μπει πλέον στη διαδικασία να αγοράζει ξανά να πουλάει ακριβά. Γιατί άσχημα. Να πουλάει παραπάνω από ό,τι αγοράζει. Να του πει κανένα τίποτα. Όχι, νομίζω ότι είναι το ίδιο μοντέλο δεν κάνει. Πλέον και αυτό επικρατεί στο σύγχρονο προδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός το ίδιο δεν κάνει. Δεν είναι στο στόχο του. Ο Ολυμπιακός πρωτάθλημα δεν παίρνει. Και ο ΠΑΟΚ είναι στο στόχο του. Είμαστε σε ένα αποδυναμωμένο πρωτάθλημα. Ναι. Και ο μόνος τρόπος εκτός από τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για να εξοικονομήσει κάποια χρήματα από τη στιγμή που δεν μπορεί να πάρει μια μεγάλη χορηγία ή κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι είναι να πουλήσει τις ποδοσφαιριστές και να έχει ένα υγιή μοντέλο ποδοσφαιρικής ομάδας. Ναι. Από εκεί και πέρα σήμερα ο ΠΑΟΚ έπαιξε πολύ ωραία μπάλιτσα, μου άρεσε εμένα. Δεν κρέμασε καθόλου. Όχι. Ούτε έπεσε στο δεύτερο ημίχρονο. Όχι, πραγματικά μετά. Είχε ένα δεκάλεπτο έτσι μια αυτή. Εντάξει, δεν μπορεί 90 λεπτά να σφυροκοπάει μια ομάδα. Έβλεπα θα κάνει και κάνα αυτό γιατί και οι άλλοι κλείστηκαν και δεν φεύγανε με κόντρα. Η Καλυθέα είχε τον Τσίπρα και το Λεβέντι, φεύγανε. Αυτοί δεν είχαν να φύγει κανένα. Ο Μάτζιος είναι από την νεκροφόρα του Μπαμπούλα πιο αργός. Μιλάμε για επικίνδυνο ύπουλο ποδοσφαιριστή, αλλά πολύ αργό και πολύ τεμπέλη. Μεγάλο ταλέντο ο Μάτζιος. Αυτό που έλεγε για τον Πέλεκα που το σύγκρανε με τον Βιερινιά, ο Πέλεκα δεν έχει τη διαστητικότητα. Δεν έχει, όχι, δεν έχει. Δεν έχει δηλαδή το ότι θα τον παίξω με τα δυο πόδια. Δεν μπορώ να βάλω τον Πέλκα στη γραμμή, γιατί ο Πέλκα δεν το έχει το ένα με έναν. Ναι, αυτό ούτε, σαν ούτε μπορεί να λειτουργήσει ως δεκάρι. Ο εγκέφαλός του είναι να πατήσω περιοχή να σκοράρω. Πρέπει να μου τη φέρουν οι χάφ όμως. Ισχύει αυτό που λες. Νομίζω κατά τα άλλα όλα κομπλέ. Τον σώνει τον Μπέλκα ότι είναι εύκολο στον γκολ. Ναι, αυτό δηλαδή, εγώ αν ήμουν ο μάνατζερ του Μπέλκα, δεν ξέρω το παιδί ποιον έχει μάνατζερ, θα ψάχνα να βρω ή στον ΠΑΟΚ άμα μείνω να παίζει 4-4-2 με 2 φορ. Ισχύει αυτό. Ή 3-5-2 με 2 φορ. Ισχύει, ναι. Αλλιώς θα ψάχνα εγώ. Εγώ στα 22 μου θα πλακωνόμουν λίγο παραπάνω στην προπόνηση, λίγα βάρη, λίγα αυτά δυναμώσω και θα πλακωνόμουν. Έλεγα, ποια ομάδα στη Σουηδία παίζει 4-4-2, μάνατζερ. Οι μάνατζερ δεν ξέρουν και πολύ μπάλα, είναι λαμογίστικα λειτουργούν. Το ξέρω. Εδώ, ποιο παίζει 4-4-2 στο Βέλγιο. Ποια καλή ομάδα. Μάλιστα. Έχει καλό φόρ, μάλιστα. Η πλαϊνή καλή. Χώσε εκεί πέρα. Χώσε με εκεί πέρα. Ποια κάθομαι να κάνω τον εξτρέμ, δεν είμαι. Δεν είμαι, δυσκολεύω. Ναι. Τον Βιερίνια τώρα τον θέλεις. Τώρα ναι, φυσικά. Τον θέλεις. Βέβαια τον θέλω τώρα. Φυσικά τον θέλω τώρα. Τον θέλω τώρα που καίγομαι κιόλας, γιατί εγώ τώρα έχω πληρώσει την ιστορία με τον Ροντρίγκες, τον πουλάω καλά, αλλά πρέπει να κλείσω την τρύπα. Τώρα, καλά, ή πρέπει να βρω έναν έτοιμο να τον αγοράσω. Αν δεν κλείσει η τρύπα άμεσα τον Γενάρη, νομίζω ότι εκεί έχει χάσει όλο το παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε μια φιλοσοφία να πάρει 4 εκατομμύρια και να δώσει τα 2 για να πάρει τον Βιερίνια. Δεν το έχει κάνει ποτέ και δεν νομίζω ότι είναι έτοιμο. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει και λεπούρι για να μπορέσει να αντικαταστήσει φθηνά το Ροντρίγκες ανέμακτα. Ναι, απλά αυτή θα είναι η επιτυχία του. Αν κάνει το βήμα παραπάνω, ναι. Δεν νομίζω ότι πρέπει να ψάξει πάλι για εκεί λεπούρι. Και όταν λέω το βήμα παραπάνω, απλά να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, με μια αξιοπρεπή πορεία στην Ευρώπη και μια καλή πορεία στην Ελλάδα, κάπου κάτι καλό στο κύπελο και με τη δεύτερη θέση στα Europa League. Εφόσον δεν νομίζω η στόχη του ΠΑΟΚ είναι να περάσει στο UEFA. Ναι, εντάξει, αν μπορέσει να κερδίσει και στους 32 να πάει στους πόσο είναι και τα λοιπά, είναι ακόμα καλύτερα. Ο στόχος λοιπόν είναι να έχει παίκτες να τους πουλήσει. Ναι. Αγοράζει φτηνά και να πουλάει ακριβά. Όταν ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή ο Ίβιτς ναι. Δεν έχει το άγχος του Αναστόπουλου. Ο Αναστόπουλος πρέπει να βγει πρώτος ή δεύτερος. Μα είναι αναγκασμένος. Ο Ίβιτς τέταρτος ή πέμπτος δεν τον διώχνεις. Αυτό ακριβώς. Αν χάσεις το κύπελο, δεν το διώχνεις. Έτσι.
Εντάξει. Και δεν είναι ο στόχος του ΠΑΟΚ το κύπελο. Και τι έγινε άμα δεν το πάρει άλλη μια χρονιά, λέμε. Αυτό και άμα στην Ευρώπη αποκλειστεί από τη Σάλκε και παίξει και μπάλα και τα λοιπά και δεν τον διώχνει τον Ίβιτς. Άρα ο Ίβιτς δεν παίρνει φάρμακα το βράδυ, αντικαταθλιπτικά και τέτοια. Ο Αναστόπουλος πηγαίνει σαν τον αυτόν. Ο Ίβιτς, για να κλείσω, ο Ίβιτς πιστεύω ότι πλέον έχει μια ηρεμία στο πάγκο μετά από αυτές τις νίκες που έχει παρουσιάσει. Ναι, νιώθει πιο άνετα βέβαια. Ναι, ναι. Βέβαια. Και νομίζω ότι λογικά θα είναι ο προπονητής που θα τελειώσει για πρώτη φορά τη σεζόν. Σε ένα χρόνο σεζόν, ναι. Μα ρε φίλε, δεν είναι, δεν είναι στην πεντάδα ο ΠΑΟ. Είναι, είναι. Είναι. Τέλος. Παίζει κύπελο. Μπορεί να προκριθεί, δεν ξέρεις. Συμφωνώ, συμφωνώ. Λοιπόν, γιατί να μην είναι ο Ίβιτς. Καταρχήν ήθελα να σου πω ότι ήρθα προχθές και στην παράσταση, πέρυσα τέλεια. Ήρθες επάνω. Ναι, 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 ήρθα. Κοσμάογλου και τα λοιπά. Κοσμάογλου. Ναι. Κοσμάογλου. 90. Έγινε ραπ. Για χαρά, θα τα πούμε. Καλή ποδοσφαιρική ανάλυση θέλω, λογική ποδοσφαιρική ανάλυση θέλω και βλέπω ότι αυτά που μεταφέρω στο τηλεάστη είναι τα σωστά. Βλέπεις καμιά οργία από τον Παοξή και τον Ροντρίγκες. Φωνές, δημιουργία εντυπώσεων, καταστάσεων, όχι. Πάμε επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλησπέρα κύριε Κώστα. Και ακούω και άλλες εκπομπές. Διαπιστώνω το ίδιο πράγμα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κώστα. Καλώστονα, καλώστονα. Το τραγούδι το λέτε πολύ όμορφα το τραγουδάκι σας. Ποιο τραγούδι? Για τον, να πούμε, τον Μαυράκι. Το Μαυράκι? Ναι, αυτό το παιδάκι που βλέπει να πάει την Γαλατασαράι. Γαλατασαράι. Και δεν πω κάτι, φίλε μου, χάρη. Ναι. Α, το πουλήσω, το πουλήσω, το μεγάλο αφεντικό. Πού, ποιο, πού, ποιο αφεντικό, κάτω. Το μεγάλο αφεντικό. Έτσι, και ερχόμαστε λιγάκι το παιχνίδι με τη Βαζέρ με την Ιντρακόμ. Ιντρακόμ. Γιατί δεν είναι έτσι, φίλε. Ναι. Καλά έπαιξε ο Πάοκ, όμως εμένα μ' άρεσε. Κύριε μου, είπαμε Λεβαδιακός με Ιντρακόμ. Ναι. Από την ώρα το παιδί του που είναι στη FIFA και στην UEFA πρόεδρος, όχι γραμματέας, πρόεδρος, άτον Ιταλό. Ο λόγος είναι πολύ καλό κομπότης. Ναι. Έχει καλή φιλία με τον Βασίλη Καγκάτσι. Για τον πατέρα που είναι στην Αμερική και καλή που είναι θεραπείας ή που δίνει 1 εκατομμύριο ευρώ για τη θεραπεία του. Εντάξει, να μην δώσει αφού έχει. Τι. Έτσι, από την ώρα το παιδί αυτό έχει πούμε το πάνω χέρι. Ναι. Ότι κύριε Κώστα. Ακούω, ναι, ακούω, ναι, πάντα. Ναι. Από την ώρα που το παιδί έχει το πάνω χέρι στη FIFA και στην UEFA, ορίζει να ξέρουν πολύ καλά τα παιχνίδια της Ελλάδος. Ναι. Έτσι. Και λέω τώρα εγώ, τι ωραίο παιδί, τι ωραία που με, τι ωραίο όταν πας στο καφίνι δεν παίζει τάβλι. Τάβλικ, ναι. Ναι, τα ζάρια. Ζάρια, ναι. Ναι, αντί να δίνουν τριάρες, έφανε πεντάρες. Ναι. Γιατί, και τι ήταν ωραίο που με φιλικό παιχνίδι, του παιχνίδι Λιβαδιακού Κομπότης και Ιντρακόμ. Ναι. Και λέμε και τους παοξίδες, που λέει τους παοξίδες. Χουρ, γιατί, γιατί γελάς τώρα, γιατί γελάς τώρα, ναι. Γιατί γελάω, φίλε μου, γιατί. Κοιτάτε από κάτι σκαντάσει. Από την ίδρυση του, ναι. Μέχρι το 1999. Ποιος? Από την ίδρυση του μέχρι το 1999. Ναι. Ήταν ένας παοκ, πολύ μεγάλος παοκ. Ναι. Ξεκίνησε από το μηδέν. Πάντως χάρη ξεκίνησε από τον γιωγμένο Κεμάλ και είδε στην Ελλάδα ματωμένος, ναι. Κυνηγημένος, πεινασμένος και έκανε μια ομάδα, μεγάλη ομάδα με τα μπράτα τους και με τα χέρια τους. Ωραίος, μέχρι το 1990. Το μεγάλο σωματείο, τελειώσω κύριε. Συγγνώμη. Από την ώρα που είχε κάνει αυτό το μεγάλο σωματείο που ζήτησε και πούμε, από μεγάλους πρόσφυγες και έκανε σε όλο τον πλανήτη 13 εκατομμύρια οπαδούς. Κοίτα πάλι καρέ γιγαντά. Από την ώρα που είμαι κάποτε, οι Γερμανοί, ναι. Λέω οι Γερμανοί, ναι. Την κατοχή του κουκουλοφόρους, έτσι δεν είναι. Έτσι. Μπράβο. Το τι τους κάνανε τους κουκουλοφόρους. Τους κουκουλοφόρους. Τους καθαρίζανε. Ποιους καθαρίζανε τους κουκουλοφόρους, την κατοχή του κουκουλοφόρους. Ναι, οι Γερμανοί μετά τους δίνανε. Νομίζω οι υπουργοί γίνανε μετά οι κουκουλοφόροι. Ναι, γίνανε οι υπουργοί μερικοί. Η πείνα είναι το ανθρώπου, ο χέρι του όπλου του ανθρώπου, η πείνα. Η ενέργεια δεν είναι. Και η δίψα είναι και η πείνα, είναι, ναι βέβαια. Είναι, δεν είναι. Έτσι. Έτσι, και δεν πω κάτι, τη κοινωνία,
όταν η κοινωνία πεινάει, γίνεται και ρουφιάνη. Εδώ και δεν πεινάει, γίνεται ρουφιάνη. Αφού πεινάει η κοινωνία, φίλε μου, από την αγορά όλη η κοινωνία πεινάει. Έτσι, έτσι και όπου μου άφησε ΠΑΟΚ, έδωσε τα κλειδιά σε αυτό που λέγεται στο κάτι κόκκινο. Όχι, ο ΠΑΟΚ με τη Σάλκε, νομίζω μοχλό θα είναι, πολύ χλωμό θα είναι το παιχνίδι με τη Σάλκε. Χλωμό. Όχι για την ΝΑΕΚ, ναι, ναι. Ναι, όχι για την ΝΑΕΚ, όχι για την ΝΑΕΚ. Εκεί θα πέσει μεγάλο γλέντι. Εκείνο που βγαίνει και κάθε μέρα και κεραϊδάει δεξιά και αριστερά, θα το πει ότι ο Μελισσανίδη. Νομίζω εγώ ότι κάτι έχει πρόβλημα με τη δικαιοσύνη. Έτσι, η Άγια μου τον Δημητριάδη και εκείνο τον περιβόητο που κάνει τον προπονητή, που είναι πρώην προπονητή και κάνει τον μάνατζερ, τον Ντούντα Μπάγκεβιτ, εκεί γυαλάει όλος ο πικραμένος κόσμος. Εκεί τι θα γίνει. Ναι. Ο Θεός να βάλει το χέρι για την ΑΕΚ. Όχι για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Εκεί θα γίνει μεγάλο κλάμα. Το καράβι πάει πολύ πίσω. Χωρίς καπετάνιο, όσο για τον κύριο αυτό που παραστά τον Μεγκιστάνα, εδώ γυαλάει. Και ο Γιάννη που το φιλαράκι που είναι δίπλα στον Γιάννη, ο γίγαντά μου, ναι. Το φιλαράκι μου, ναι. Έτσι, εκεί που γυαλάει όλοι οι πικραμμένοι του κόσμου, ρε φίλε. Τι πουλά, ποιο θα πουλά του παίκτατου, ποιο είναι, ποιο έχει την ηγεσιόλιο πάλι, δεν έχει την πάει πάω, έχει την Ιντρακόμ. Μάλιστα. Άρε φουκαρά πάω, την κατάντια έχει, γεια. Μάλιστα. Πάμε επόμενη γραμμή, ελεύθερες οι γραμμές. 90-90-90, 98-80-90, 9-55 και ενώ στο 54-3-40. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα, είμαι. Ναι, αλλά κλείσε το ράδιο γιατί ακούγεται... Το κλείσε, τόσο γρήγορα ώρα. Αυτό ο κόσμος είναι ρε φίλε σουρωμένος ακόμα. Λοιπόν, δεν έχει. Εγώ φέρνει στην πόλη μας φίλο μου άλλα ράδια ακούω. Δεν κατάλαβα. Λες ότι δεν αντιδράσανε οι παοξίδες για τον Ροντρίγες. Οι παοξίδες... Δεν το άκουσες το ράδιο σας. Μια μέρα. Η άλλη θα κάνουμε, τελείωσε. Τι να πούνε θα. Εγώ έχω δει, συγγνώμη ανακοινώθηκε, κύριε. Ανακοινώθηκε από καμιά ομάδα ο Ροντρίγκες. Γιατί πήγατε να κάνετε καμιά κατάληψη όπως παλιά που φωνάζατε. Αφού δεν το κάνουμε. Αφού δεν βολεύεστε. Τι γιατί. Γιατί βολεύεστε. Γιατί ρε φίλε είστε στην τέτα. Ναι παρακαλώ. Σε ρωτάω. Ναι. Ανακοινώθηκε από καμιά ομάδα ο Ροντρίγκες έγινε μεταγραφή. Γιατί θα το κάνετε ντάμα ανακοινωθεί δηλαδή. Υπάρχει καμιά περιρρόηση ατμόσφαιρα πολεμική εναντίον του μεγαλομετόχου, αν πουληθεί ο Ροντρίγκες. Γιατί πρέπει να υπάρχει πολεμική ατμόσφαιρα, γιατί. Αυτό γιατί λέω και εγώ, ρε φίλε. Γι' αυτό γιατί λέω και εγώ, ρε φίλε. Στον κόσμο. Πώς. Αυτό γιατί λέω. Εντάξει, η δουλειά σου είναι. Αλλά γιατί τον μπριζώνεις έτσι άσχημα. Τι να μπριζώσω, ρε φίλε. Σου φεύγει ο καλύτερος παίκτης. Και λες εντάξει. Δεν θα φύγει ο καλύτερος παίκτης και δεν θα φύγει ο καλύτερος παίκτης. Ωραία. Και τι είπαμε, ότι είπαμε τίποτα κακό. Νορμάλ είπαμε είναι αυτό το πράγμα. Δεν φωνάζει κανείς. Νορμάλ είναι. Γιατί να φωνάξει ποιο ο λόγο. Αυτό λέω, αφού είσαι στου στόχου. Μα είπα εγώ να φωνάξω. Μπρε, καλέ μου. Εγώ άκουγα τα ραδιοφωνάκια και υπήρξε αντίδραση χθε. Σόπαρε, φίλε. Σκίστηκε η κοιλώτα, ρε φίλε. Η κοιλώτα σκίστηκε. Ναι. Περίμενε και επειδή η δουλειά μου είναι να μιλάω με κόσμο. Μπράβο. Τα ρήπαση με. Υπάρχει ο κόσμο, υπάρχει τα δυσαρέσκεια φυσικά. Και μόνο που ακούστηκε. Δεν την άκουσα. Δεν την άκουσα καμιά δυσαρέσκεια εγώ. Φαίνεται με άλλους παοξίδες εγώ μιλάω, με άλλους συναναστρεύομαι. Φαίνεται εσύ. Δεν τα ακούς τα ράδια της πόλης σου. Οριστέ. Φαίνεται δεν τα ακούς τα ράδια της πόλης σου. Τα ράδια της πόλης μου δεν ακούω. Ναι. Εγώ δεν είδα κύριέ μου ούτε από τους δημοσιογράφους, ούτε από τους οπαδούς, ούτε από τους φιλάθλους να πνέουν με ένα εναντίον του μεγαλομετόχου που θα πουλήσει τον γιατί καλύτερο παίκτη. Και το θεωρούν φυσιολογικό. Φτάσου ρε φίλε, κάτσε. Περίμενε, ναι. Επιμένεις που θα πουλήσει. Δηλαδή το έχει σίγουρο. Άμα είναι να μην τον πουλήσει, γιατί δεν έπαιξε σήμερα ο κύριος Ροντρίγκες. Αυτό το συζητάμε. Για να πούμε. Αυτό εγώ προσωπικά κατηγορώ τον Ίβιτς. Και θα σου πω γιατί. Γιατί, συγγνώμη, ο Ίβιτς είναι από μόνος του αυτόβουλος, θα πάρει την απόφαση και θα πει. Άσε με να σε εξηγήσω. Ναι, να μάθω, ναι. Τι θα πει, έχω ψυχολογικά το μυαλό μου και δεν μπορώ να παίξω. Αν είναι αυτή η πραγματική δικαιολογία. Εγώ δεν άκουσα τον Ροντρίγκες να βγαίνει δημόσια και να το λέει αυτό. Εσείς ακούσατε τον Ροντρίγκες να το λέει δημόσια. Αυτό ακούστηκε και επαναλαμβάνω, αν είναι αυτός ο πραγματικός λόγος που δεν έπαιξε σήμερα. Μάλιστα. Εγώ θα τον έβαζα στο 44 και θα τον έβαζα στο 51. Και 500 χιλιάρια κάνω το συμβόλαιο θα πήγαινε κατευθείαν. Ναι, αν έπαιρνε μεταγραφή. Δεν γίνονται τέτοιες μαγκές. Εδώ ο Τζαβέλας έκανε ιστορία. Θα κάνει τέτοια μαγκιά. Δηλαδή, ποιος κάνει κομμάτι, ο Ροντρίγκες, ο Τζαβέλας ή ο Ίβιτς με στην ομάδα.
Νομίζω, ρε φίλε, ότι νομίζουμε ότι μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά από διαφορετική σκοπιά. Δηλαδή, ο Ίβιτς, το Χατζησαΐα τον έδιωξε μόνος του. Ο Ίβιτς, το μόνο που έκανε είναι τον Τζαβέλα. Αυτό ξέρουμε. Περίμενε. Ναι. Για το Χατζησαΐα, ναι. Ποιος παίρνει τις αγωνιστικές αποφάσεις μέσα στον ΠΑΟΚ? Ο Σαββίδης. Ο Σαββίδης, φίλε, άκου να δεις, παρουσιάζεται από το κοινό, από τους δημοσιογράφους, από τους ρεπόρτερ κτλ. Ως ο Χαζούλης που δεν ξέρει τι του γίνεται, αλλά πληρώνει ο καημένος. Αλλά, ναι, αλλά ο καημένος δεν ξέρει τι του γίνεται και έτσι περνάει. Ότι εγώ άκουσα δημοσιογράφο, ο οποίος έλεγε ότι αν φύγει ο Ροντρίγκες, λέει, θα φταίει ο, πώς το λένε, τον τεχνικό διευθυντή του ΠΑΟΚ, το ξεχνάω. Ο Μίχελς. Θα φταίει, λέει, ο Μίχελς. Θα φταίει ο Μίχελς, διότι, λέει, αυτός δεν προνόησε να τον πιάσει, να του κάνει ένα προσαρμογή συμβολέο κτλ. Δηλαδή ο Σαββίδης, ας πούμε, είναι αμέτωχος, άμυρος ευθυνών, δεν γνωρίζει τίποτα, αλλά ο κακός ο Μίχελς, ο υπάλληλος, είναι ένας άσχετος, ξέρω εγώ, κακός χειριστής, και αν φύγει ο Ροντρίγκες και δώσουν οι Τουρκαλάδες τα 4 εκατομμύρια, δεν θα φταίει ο Σαββίδης. Άκου τώρα, εγώ τι σου λέω. Και θα μου πεις ότι γουστάρεις. Δεν θα φταίει, λέει, ο Σαββίδης, αλλά θα φταίει ο κακός υπάλληλος, ο Μίχελς. Χαζός δηλαδή ο Σαββίδης. Το πιάσανε κορόιδο πάλι. Τι απαντάς? Όπως λέει και ο προηγούμενος ακροατής που μίλησε. Μάλιστα. Που γι' αυτό και γι' αυτό θα μπορούσα να πω πολλά. Ο Σαββίδης ξεκίνησε από φύλακας στη Ρωσία, στην Σοβιετική Ένωση, κάτι τέτοιο. Δεν θεωρώ έναν άνθρωπο. Περίμενε, άλλο θέλω να σου πω. Από εκεί ξεκίνησε, δεν είναι πραγματικότητα, αυτό δεν το θεωρεί κιόλας. Ναι. Δεν θεωρώ έναν άνθρωπο που ξεκίνησε από εκεί και είναι φραγκάτο τώρα, χαζό. Στην μπάλα επάνω. Στην μπάλα επάνω μπορεί να πεις. Γιατί λύγει στην μπάλα πάνω. Κοίταξε, ρε φίλε. Υπάρχουν τεράστιοι γιατροί οι οποίοι βγάζουν τον όγκο από μέσα και σε σώσουν άλλα 20 χρόνια. Εντάξει. Και άμα τους πεις, πάνε να μιλήσεις σε μια συγκέντρωση, ξέρω εγώ, να συνεννοηθείτε, είναι τόσο απόμακροι κτλ. Είναι κακοί στην επικοινωνία. Ή ξέρω εγώ, είναι στο οδήγημα άσχετοι. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε τώρα. Ο Άννας είναι προφέσορας καρδιολόγος και θα ανοίξει ένα μαγαζί και μπήκε μέσα. Είναι κακός επιχειρηματίας. Λέμε το κομμάτι του Σαββίδη σαν παράγοντας. Κόβουμε την οικογένεια. Άμπραβο, ναι. Σαν παράγοντας, ωραία. Και σε ξαναρωτάω. Τις αποφάσεις, τις αγωνιστικές αποφάσεις, τις παίρνει ο Σαββίδης ή ο Σαββίδης δέχεται εισηγήσεις? Δέχεται εισηγήσεις. Ωραία. Τις τελικές αποφάσεις ποιος τις παίρνει? Αυτός. Μόνος του. Δεν μπορώ να το ξέρω. Πιστεύω ότι το συζητάνε μεταξύ τους και λένε, ας πούμε, ο Χατζησαΐας θα πάει εκεί, ο Κάτσε θα πάει εκεί και δεν συμμαζεύεται, έτσι δεν είναι? Πιθανόν. Το φυσιολογικό έτσι πρέπει να είναι, όταν δεν ξέρω. Εγώ δηλαδή, ας πούμε, άμα έχω 3 στόπερ και θέλω 10 λεπτά να τελειώσει το παιχνίδι και θέλω να κρατήσω το 1-0 και έχω ένα τρίτο στόπερ στον πάγκο και θέλω να το βάλω σε ένα ψηλό που έχει βάλει ο αντίπαλος, γιατί να μην τον έχω το Χατζησαΐα? Με συγχωρείς, τι άμα κάνει ο Χατζησαΐας, ας πούμε. Θα με πει, δεν με βάζει, μπες 10 λεπτά και πιάσει το ψηλό. Γιατί να μην τον έχω? Βρε, και μισό λεπτό να τον βάλει, πρέπει να ματώσει την μπλούζα του, έτσι. Ναι, λέ, εντάξει, μην το πιάσουμε τώρα του Χατζησαΐα, γιατί θα πάλαμε. Όχι, όχι, γενικά για το κάθε Χατζησαΐα. Αλλά βλέπω ότι. Πήγαμε αλλού τώρα, τελείωσα. Άκου τώρα, για να το τελειώσουμε, για να μιλήσω και ο επόμενος. Πρόσεξε με, πρόσεξε με. Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ σήμερα με αυτό που αντιλαμβάνομουν το 80 είναι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, ο ΠΑΟΞΙΣ πλέον βολεύεται με την πρωτιά της πόλης, βολεύεται με το UEFA, βολεύεται με τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, δεν θα τον πειράξει αν πουληθεί. Άκουσε με, αν πουληθεί, αν πουλιόταν στον Ολυμπιακό θα φώναζε. Αλλά πουλιέται. Ναι. Με τον ΠΑΟΞΙΣ του 80. Ναι. Δηλαδή, σαν τον προηγούμενο ακροατή που μίλησε. Ναι. Εδώ θα σου έλεγα πάρα πολλά, αλλά δεν μας παίρνει ούτε αυτή η εκπομπή, ούτε μια σοκλή στο δωμάτιο. Καλή χρονιά να έχουμε και ζωή, να έχουμε και υγεία, να έχουμε και να τα ξαναπούμε. Ναι. Περίμενε και στο τέλος θα δεις. Μηδέν τα πρώτα μακάρι δεν λέγανε οι προγονείς μας. Εγώ θεωρώ λογικό ο ΠΑΟΞΙΣ να πει, έλα μωρέ, γιατί να φύγει ο Ροντρίγκης, αλλά όχι να το χαλάσει κιόλας. Σιγά. Σήμερα με τη νίκη αυτή, σήμερα με τη νίκη αυτή και αύριο με μια νίκη με τα Γιάννενα, το ξέχασε το Ροντρίγκης αν πουληθεί. Δεν τρέχει τίποτα. Αυτά δεν θα κάνω συνεχόμενη σε μένα, θα με καλάσει να σου πω την αλήθεια. Για να δούμε. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Καλή χρονιά, καλή χρονιά. Γερός να είσαι. Γερός να είσαι. Έλα, φίλε, ναι.
Γεια σου Κωστή. Καλώς τον. Λοιπόν, φίλο μου Κωστή, θα θέλω να τοποθετώ σε κάτι, δηλαδή θα με διακόψει, θα είμαι πολύ σύντομος. Και θέλω να πεις, θα συμφωνείς μαζί μου έτσι απλά. Εγώ ακούω τώρα. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ο Πάκου πάσχει αυτήν τη στιγμή προπονητή. Προπονητή. Ο λόγος ποιος είναι. Ο λόγος είναι ότι κατά κάποιο τρόπο έδειξε τώρα σε παρελθόν, δηλαδή πριν ένα μήνα, ότι έχει χάσει συνέντευξη στα αποδυτήρια. Ο λόγος ποιος είναι. Ο λόγος. Τζαβέλας. Τζαβέλας. Νούμερο ένα. Νούμερο δύο. Αυτό δηλαδή το Χατζη Σαΐας, το Κάτς, όλες τις υποθέσεις. Πάρε, δώσε, φύγε, έλα. Δηλαδή για μένα έχει χάσει τον έλεγχο. Ίσα ίσα τώρα νομίζω ότι ο κύριος Σαβίδης έχει δώσει εξουσίες, αρμοδιότητες περισσότερες στον προπονητή και το στηρίζει και του δίνει να παίρνει και αποφάσεις περισσότερες τώρα και στις μεταγραφές. Νομίζω τον αναβαθμίζει. Αυτή την εικόνα έχω και είμαι υπέρ του να είναι. Συμφωνώ καλά για το μαζί σου, αλλά για μένα είναι αργά. Στον ΠΑΠ τι θες, Κωστή, θες ένα προπονητή κατεψιωμένο, έτσι είναι, έμπειρο, να έχει πράσει τον ΠΑΟΚ. Είχε το Στέφανς. Να γνωρίζει την εκεί πραγματικότητα. Υπάρχει αυτό ο προπονητής. Και για μένα σε θέση σου, Σαββίδη, ξέρεις τι είναι. Να το προσεγγίσει. Από τώρα, έτσι ώστε το τέλος της αγωνιστικής περίοδου, την επόμενη μέρα να πιάσει μια στον ΠΑΟΚ. Ποιος είναι αυτός. Ποιος. Κοτσεσάο. Ο Κονσεϊσάο. Ναι. Συμφωνείς, διάφωνες, πες μου τώρα, θέλω την όμως. Τι διαφορετικό θα δώσει ο Κονσεϊσάο από ότι ο Ίβιτς στην τακτική. Στην τακτική, ναι. Πρώτα απ' όλα την εμπειρία του. Πόσο εμπειρία έχει. Μπράγκα, ναν. Πόσα χρόνια. Τέσσερα τώρα χρόνια έχει. Τέσσερα χρόνια έχει εμπειρία, αλλά μικρή. Σωστό. Μικρή εμπειρία, αλλά έχει αποδείξει ότι είναι προπονητεράς. Στην Μπράγκα έδειξε ότι το κατέχει το αντικείμενο και τώρα και στην Γαλλία. Κατά κάτι τρόπο πάει πάρα πολύ καλά. Εγώ πιστεύω ότι ο Κωνσεσάο στο ΠΑΟΚ σαν προπονητής με τεχνικό διευθυντή πάνω σκάει τον Γκαρσία θα δουλεύει διαφορετικά ομάδα. Ο Γκαρσία το χώσει μέσα στην ομάδα. Μάλιστα. Όχι, ούτε σαν προπονητή πάρα. Το βάλει εκεί σε ένα πόστο μέσα. Τι να πόστο. Ο Γκαρσία κατά κάποιο τρόπο. Χαραμοφάει δηλαδή. Να πάρει φράγκα, επειδή βάρεσε γροθιά τον. Αυτό συμφωνώ μαζί σου το τελευταίο που λες. Καλά τον έχει εκεί στη δεύτερη ομάδα, του δίνει το μεροκάμα του, καλά είναι. Τι. Όχι. Γκαρσία δεν είναι κράχτης για τον κόσμο, για τον ΠΑΟΚ. Κράχτης. Καλά κάτι, τώρα που ναι. Αλλά τον έχει στον πάγκο, λένε να πιάσει τον επόπτη το λαιμό, να φωνάξουν οι παοξίδες ζήτω. Αυτό θέλουν πάντα. Αυτό θες, το καλαμπαλίκι θες. Εγώ είμαι τη γενιά του 80. Εμείς τότε κρίσαμε για τίτλους τότε. Τώρα τι μιλάμε, αυτό που λες τι. Δεύτερη, τρίτη θέση και είμαστε εντάξει. Όχι, εγώ θέλω τίτλο. Δεν γίνεται έτσι. Πόσο χρονών είσαι εσύ που θέλει τίτλο. 49. 49 χρονών. Ναι. Κοντά είμαστε. Δηλαδή μετρήθηκε πίεση, ζάχαρο αυτά που θες κύπελο εσύ. Έχω κραπάω στο κύπελο χρόνια. Τελευταία φορά πήγα στη θύρα 4 Κώστα και τα λάδικα. Γιατί απογοητεύτηκε, τι είδε στη θύρα 4, καμιά γκόμενα θα είδε. Όχι, είδα κάτι τραπεζάκια με κάτι μαλαματίνε, κάτι να πέφτουν από εδώ από εκεί. Δηλαδή όταν πήγαινε εσύ στη θύρα 4, τι πίνατε, πορτοκαλάδα μπίλια. Εμείς, όχι, πήραμε, αλλά είμαστε και οργανωμένοι. Αν θυμάσαι, Μανάβης, Νικόλας, τα λοιπά, λοιπά. Και δηλαδή αυτά τα παιδιά τι είναι, δηλαδή, θες να πεις, ανοργάνωτα. Τώρα είναι άσε μπάχαλο, ξέρεις πολύ καλά την οκτώ. Κοίταξε να δεις, όπως έγινε πολυπολιτισμική η γη, έγινε πολυπολιτισμική και η Ελλάδα, έγινε πολυπολιτισμική και η θύρα 4. Αυτό το ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει αρχηγό και έχει αρχηγούς μικρούς στην κερκίδα, διασπάστηκε από τις εκάστοτε ασφαλίτικες κουλτούρες, να πούμε, των κομμάτων. Για να μην μπορείτε να ρίξετε πρωθυπουργούς, για να μην έγινε εκεί ασφαλίτες από τη μια, Αλβανία από την άλλη, Ρώσοι από την άλλη, Μουσουλμάνοι από τη μια, Χριστιανοί από την άλλη, Καθολικοί από τη μια, Παοξίδες, Χρυσαυγίτες από τη μια, Κομμουνιστές από την άλλη. Τι μπορείτε να κάνετε εσείς εκεί πέρα σαν ΠΑΟΚ, γίνεται να πούμε λογιών μεζέδες γίνατε. Αυτό έγινε επί Πασόκ, πανέξυπνα. Για να μην υπάρχει αρχηγός κερκίδα στον ΠΑΟΚ. Είναι μεγάλος ο λαός του ΠΑΟΚ για να έχει ένα αρχηγό. Εδώ οι Αριανοί με το 1 τρίτο του λαού, το 1 τέταρτο του λαού του ΠΑΟΚ, με το Σαωρίδη κτλ. Είχαν πολιτική άποψη. Λύση για τον Άρη Τσοχατζό που λέει, κατάλαβες. Φαντάζεσαι τώρα ο ΠΑΟΚ να είχε ένα Σαωρίδη, ένα αρχηγό και να ήταν ενιαίο στη θύρα 4. Και να μην είχε 10 νοματέως να μαλώνει ένας με τον άλλον και να κατηγορεί ένας τον άλλον. Τι ισχυρό οπαδικό κίνημα θα ήταν ο ΠΑΟΚ που τώρα είναι διασκορπισμένος
σε 15 μεριές να πούμε και στους ορίζοντες στους 30. Κάνω λάθος. Καθόλου λάθος. Εγώ προτιμώ την κερκίδα της χθες στο δεκαετία στο 80 παρά τη σημερινή. Ναι, αλλά εκείνη η κερκίδα όμως μπορούσε να περάσει μέσα και κοινωνικά θέματα. Κατάλαβες. Η δικιά μας της εποχής μας. Βέβαια. Βεβαίως, εσύ έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Αυτή τώρα η κερκίδα, οι κομμουνιστές κυνηγάνε τους Αλβανούς. Οι ακροδεξοί κυνηγάνε τους Αλβανούς. Οι Αλβανοί πλακώνονται με τους Ρώσους. Οι ακροδεξοί με τους αριστερούς. Οι δυτικοί με τους ανατολικούς. Οι αρσενικοί με τους θηλυκούς. Πετάξατε και τις γκόμενες μέσα και γέμισε μουνόπανα η θύρα 4, να πούμε. Και τελείωσε η φασαρία. Αυτό κατά κάποιο τρόπο μεταφορικά αυτό εννοώ και εγώ. Είναι σχέδια απελπισία. Καμία σχέδια που είναι η εποχή τη δικιά μας. Όχι ότι ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ όμως, σαν λαός, είναι περισσότερος από ό,τι ήταν τότε. Απλά τότε ήταν ενιαίος. Δηλαδή Θεσσαλονίκη τότε είχε 800.000 κόσμο. Πλακώσαν οι Αλβανοί, οι Ρώσοι, γίναν όλοι παοξίδες και γίνατε εκεί ένα χαρμάνι τη Βλαμάρας. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Για τον Κωνσταντσάου, τι γνώμη σα. Δεν είναι κακή η άποψή σου για τον Κωνσταντσάου, αλλά ο Ίβιτς, επειδή εμένα μου αρέσουν οι άνθρωποι που είναι αντίθετοι από μένα. Ποιοι είναι αυτοί, τα κρύα αίματα. Που είναι ρε παιδί μου, τα άχυλοι. Που είναι ψυχροί, εκτελεστές. Κατάλαβες, κοινικοί. Κι εγώ είμαι, αλλά δεν είμαι πιο μεσόγειος. Εμένα ο Ίβιτς, να μην τον κάψουμε ακόμα. Και στο θέμα του Ροντρίγκες, πιστεύω ότι εάν ρωτήσεις παοξίδες πάνω από 40 ετών, θα σου πούνε γιατί τον έδιωξε. Και άμα ρωτήσουμε παοξίδες κάτω από 40 χρονών, και θα πάω, Τσίπρας ρε, το γκολ, ο Τσίπρας ρε. Θα σου λέει για του Τσίπρα τα γκολ. Ποιος Ροντρίγκες. Αυτός χάρηκε που έχασε ο Άρης. Ο νεοπαοξής. Κύριε Κώστα, εγώ και βλέπω λίγο αντικειμενικά τα πράγματα. Πήγαμε χρόνια πιο πριν, ήμουν λίγο πορωμένος. Λοιπόν, για τον Ροντρίγκες, τι είναι ο ΠΑΟΚ. Με συλλογικές φάσεις θα το κοιτάξουμε. Ναι. Ένα σκαλοπάτι, όσο να φύγει λίγο παραπέρα. Να πάει σε μια μεγάλη ομάδα ευρωπαϊκή, βέβαια. Αυτό ακριβώς. Άλλα δεδομένα τα ελληνικά, άλλα δεδομένα τα ευρωπαϊκά. Μα άκουσε να δεις. Μα το ίδιο ισχύει και για τον Ολυμπιακό. Γιατί να βρίσει ο παδός του Ολυμπιακού το Μαρινάκι, αν πουλήσει 4 παικταράδες, αφού του φέρνει το πρωτάθλημα που είναι ο στόχος. Και εμένα, σαν ΠΑΟΚ, ο στόχος είναι η Ευρώπη. Γιατί να τον βρίσω εγώ το Σαββίδι, εάν μου πουλήσει το Ροντρίγκες, τον παικταρά, αφού Ευρώπη θα βγω. Και ο άλλος σου λέει, αφού είμαι Ολυμπιακός, πρωτάθλημα θα πάρω. Δεν βγαίνω από το στόχο μου. Αν όμως ο ΠΑΟΚ βγει 8ος, θα ουρλιάζουν. Ή αν βγει ο Ολυμπιακός 2ος, θα ουρλιάζουν. Απλά ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ έχουν διαφορετικούς στόχους. Λέω ψέματα. Καθόλου. Διάλειμμα. Έτσι πως θα θέλεις, καθόλου. Διάλειμμα και ανοίγουμε γραμμές. Εγώ απαιτείς, θα πάρουμε ποτάρτημα. Άρα βλέπω δεν μπορούμε. Σημεινά δεδομένα δεν μπορούμε. Πάμε. Διάλειμμα. Ανοίγουμε ξανά γραμμές. Θανάση Σερσέμη, πάρε άνοιξε γραμμές. Να δούμε οι παοξίδες πάνω από 40 χρονών τι λένε και οι παοξίδες κάτω από 40 χρονών τι λένε. Έχουμε και ένα ηλικιακό θέμα. 2-31-0-90-90-90. Μετρόπολης 95,5. Η συχνότητα των σπορ. Και πάπα πάπα πάπα. Και πάπα 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 πάπα. Και πάπα πάπα. Πεινάς! Έρχεται ο Deliveras! Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς! Deliveras.gr, το ελληνικό online delivery. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ. Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στοπ. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός. Αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5.
Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Κωστής Ραπτόπουλος, Θανάσης Ερσέμης, ο Μπρατ Πιτ του Αθλητικού Μετρόπολης. Πάμε στον κόσμο. Οι Αριανοί τι έγινε? Ο Καρυπίδης, ρε, ο Καρυπίδης, ρε. Τι έγινε, ρε, ο Καρυπίδης, χωρίς κόφτη παίζει ο Άρης. Θα βγάλει 30 αγωνιστικές χωρίς κόφτη ο Καρυπίδης. Ε, Καρυπίδη, ρε, με, ρε, τι κάτω, Καρυπίδη. Πάμε, ρε, μάλιστα. Έχει εκείνο το φλόρο τον Ανάκογλου. Ούτε κόβει, ούτε πατάει περιοχή. Τι να σε κάνω, βρε Ανάκογλου, τι να σε κάνω. Έλα, φίλε, ναι. Καλημέρα και καλή χρονιά. Καλώς τα παιδιά. Τα κουλτουριάρικα παιδιά. Έλα. Τα κουλτουριάρικα, δεν σ' αρέσει τα κουλτουριάρικα, να σας πούνε τις απόψεις τους. Εγώ θέατρο ανέβη, γιατί το γύρισε λοιπόν, και εγώ στην κουλτούρα, να πούμε. Ναι. Καλή χρονιά, να έχεις χρόνια πολλά. Δεν το βλέπω. Την οικογένειά σας, χαίρεσε όλους. Δεν το βλέπω, δεν το βλέπω. Δύσκολα θα βλέπω. Δεν το βλέπεις, εμείς το βλέπουμε. Λοιπόν, πάμε στο προκείμενο. Πάμε. Ένας προπονητής για να πετύχει σε μια ομάδα πρέπει να είναι το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον. Το πούμε απλά. Να έχει τους κατάλληλους παίχτες και να έχει την κατάλληλη διοίκηση. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Ίβιτς αυτή τη στιγμή για τον ΠΑΟΚ είναι μια χαρά. Τι φταίει στον ΠΑΟΚ και είναι... Για να βγει ο ΠΑΟΚ τέταρτος και να πουλήσει ένα παίχτη, τον πάρει 300.000 και τον πουλήσει 3 εκατομμύρια, είναι επιτυχία. Ναι. Βέβαια. Επιτυχία. Βέβαια επιτυχία είναι. Επιτυχία είναι διότι... Και να μην έχει τους καρνίβαλους να θέλουν πρωταθλήματα και κύπελα. Να μην φωνάζουν. Ναι. Να είναι σε γέρικη ηλικία. Ναι. Πρόσεξε κάτι, Κωστή, όμως. Όταν πουλάς έναν παίχτη τέτοιο σαν τον Ροντρίγκες, πρέπει να φέρεις έναν ανάλογο μπακ. Θα φέρεις έναν πιτσιρικά να τον κάνεις σαν Ροντρίγκες. Τι. Μπράβο. Πανόπουλος θα γίνεις. Άρα λοιπόν, ο Ροντρίγκες δεν είναι ΠΑΟΚτσης. Το παιδί ήθελε να παίξει γιατί πήρε κάποια χρήματα. Άρα λοιπόν είναι καλός ο παίκτης, αλλά θα πρέπει λοιπόν εφόσον πουληθεί να φέρουν έναν αντίστοιχο Ροντρίγκες στην ομάδα που θα τον ξαναπουλήσουν και να βγάλουν κέρδη. Γιατί ο ΠΑΟΚ. Αλλά να μην βγούμε κάτω από Πέμπτη. Όχι. Έτσι. Λοιπόν, θα σας πω λοιπόν κάτι άλλο, ότι όπως είπες και εσύ, ο ΠΑΟΚ βολεύεται με το με την με Ευρώπη, την UEFA και την πρωτιά της πόλης και με τα χάλια του της Γριάς και του Ρισκού του Αριανού, ναι. Μπράβο. Και επίσης εγώ βλέπω ότι δεν έχει στόχο ή δεν μπορεί ή δεν υπάρχουν συνθήκες για να χτυπήσει πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν το πουλάει και λίγο το αίμα ο Χυμαδίκης, έμεινε ένα πλάγιο ανάποδο στο Καραϊσκάκι κτλ. Έχουν και λίγο τη διαιτησία οι άλλοι να ξεφύγουν και τον βολεύει. Ναι, την έχουν όπως και οι μεγάλες ομάδες του εξωτερικού την έχουν. Τον βολεύει. Λοιπόν, τους βολεύει. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ και όπως είπες ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν θεωρώ ότι βολεύεται μόνο με αυτά. Απλώς αναγκάζεται να βολευτεί με αυτά. Διότι δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Επίσης, ο Σαβίδης είναι ένας από τους καλύτερους επιχειρηματίες, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα, έσωσε τον ΠΑΟΚ, διότι αν δεν υπήρχε ο Σαβίδης, ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω πού θα ήταν τώρα. Άρα λοιπόν θα πρέπει λοιπόν το Σαβίδη να... Μα γι' αυτό το λόγο... Και να τον δεις. Ευγνωμονούμε. Ναι. Αυτή η εχμαλωσία του ΠΑΟΞΥ από το Σαβίδη, γιατί ναι. Περί εχμαλωσίας επρόκειτο... Περιμένει πράγματα από το Σαβίδη. Ναι. Γιατί ο ΠΑΟΞΥς δεν είναι αγνώμονας. Ωραία. Και δεν είναι αγνώμονας. Και αυτή τη στιγμή συναισθηματικά είναι εχμάλωτος του Σαβίδη. Ο οποίος όντως είναι ένας άνθρωπος νοικοκύρης. Μπράβο. Αλλά είναι και άμπαλος. Αλλά δείχνει επίσης ότι έχει πιάσει τον παλμό του ΠΑΟΞΥ. Ναι. Και πουλάει. Θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο. Πουλάει τον ΠΑΟΚ αδικημένο με Ολυμπιακό, έχει πρωτιά στην πόλη και μπορεί άνετα να παίρνει Ροντρίγκες με 300 και να τους δίνει 3 και 4. Δεν θα βρει απέναντί του κανέναν πολέμιο, ούτε ρεπόρτερ, ούτε δημοσιογράφο, ούτε εκδότη, ούτε οργανωμένο οπαδό. Ναι, αυτά όμως για τον ΠΑΟΚ, για την ιστορία του ΠΑΟΚ, δεν φτάνουνε. Για τον ΠΑΟΚ πρέπει να γίνουν περισσότερα, να γίνει πιο μεγάλη ομάδα. Αυτό είναι και το ζητούμενο για όλους τους ΠΑΟΚΤΣΙΔΕΣ, οι οποίοι το έχουν σαράκι μέσα τους και το καταλαβαίνω. Τι σαράκι έχουνε, μωρέ, οι ΠΑΟΚΤΣΙΔΕΣ. Λοιπόν. Τι σαράκι έχουνε, ομάδα, τι.
Και σήμερα εσύ πιστεύεις ότι με τη Λεβαδιά ο Παοξής δεν ευχαριστήθηκε? Ναι, δεν έπαιξε μπορεί, μπάλα. Μπορεί, δεν έχασε ευκαιρίες. Δεν σηκώθηκε από την καρέκλα ο πισινός του. Μια χαρά ήταν. Γιατί? Αλλά το θέμα είναι ότι όταν δεν μπορείς να πάρεις ένα πρωτάθλημα, αυτό δεν είναι σαράκι. Όταν είσαι με αριθμούς η τέταρτη ομάδα στην Ελλάδα, το πρωτάθλημα για σένα υπ' αυτά στα συνθήκα είναι ένα όνειρο. Είναι για τον Ολυμπιακό, όνειρο, αλλά... για τον Ολυμπιακό είναι στόχος. Μπράβο. Για τον Παναθηναϊκό είναι ελπίδα, για την ΑΕΚ ουτοπία. Ουτοπία, ναι. Ναι. Το θέμα λοιπόν είναι, για να κλείσουμε, είναι το εξής. Γιατί λοιπόν ο ΠΑΟΚ να είναι σε αυτή τη θέση σήμερα που είναι στην βαθμολογία και να μην είναι δεύτερος τουλάχιστον? Ποιες είναι οι αιτίες? Αυτές πρέπει να αναζητηθούν, να δούμε τι φταίει, γιατί. Και όσον αφορά τον καταξιωμένο προπονητή, ο καταξιωμένος προπονητής για να έρθει σε μια ομάδα να δουλέψει σαν τον ΠΑΟΚ. Σήμερα ο Ίβιτς, ξέρεις τι θα σε πει? Ναι. Μου πήρες τον Ροντρίγκες, αλλά εγώ έκανα 20 τελικές χωρίς τον Ροντρίγκες. Βεβαίως. Έβγαλα τον Μπέλκα έξω αριστερά, τον έκανα κατά συνθήκη δεύτερο φορ, πήρα το μάτς. Ναι. Δεν κινδύνεψα. Ναι. Δεν έφαγα κόντρα επιθέσεις. Σωστό. Ωραία. Σωστό. Βεβαίως. Άρα πάρω και τα Γιάννενα. Ναι. Ξέρεις τι είναι για την εταιρεία ο Ίβιτς? Ξεχάστηκε ο Ροντρίγκες σε 15 μέρες. Μα αυτή είναι η μαγιά. Αυτό θα σου πει ο Ίβιτς τώρα στην Πολυθρόνα, ήρθε αραγμένος. Και θα σου πει και θα έχει και δίκιο. Βεβαίως θα έχει δίκιο. Διότι ικανός να φτιάξει την ομάδα καλύτερη, ελείψη του Ροντρίγκες. Μήπως όταν ο Ροντρίγκες έπεσε, η ομάδα έχανε από το επίπεδο που αυτός ήθελε. Με τον Ροντρίγκες δεν πήγα στο Καραϊσκάκι, έχασα θα σε πει. Με τον Ροντρίγκες δεν πήγα στην Καραμπάκ, έχασα θα σε πει. Λοιπόν, άρα λέει εδώ για την επιχείρηση ο υπάλληλος Ίβιτς, ναι, σου λέει εγώ πήγα στη Λεβαδιά και μπάλα έπαιξα και ευκαιρίες έκανα και γρήγορος ήμουνα και δεν κινδύνευσα και χαίστηκα και για τον Ροντρίγκες. Έτσι μπράβο. Τώρα αύριο, άμα πάει στη Σάλκε και χάσει 2-1 και εδώ 1-0, θα σου πει άμα είχα τον Ροντρίγκες θα μπορούσα να ήμουν καλύτερα. Όχι, δεν θα σου πει κάτι τέτοιο, διότι η Σάλκε το είναι του. Ένα επίπεδο καλύτερο από τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Έτσι, γι' αυτό είναι άλλη ας πούμε η ποδοσφαιρική νοοτροπία της Γερμανίας. Πόσο χρόνο είσαι? Τώρα. Ναι, τι χθες. Ορίστε. Τι, πέρσι, τι, κρύβεις χρόνια σαν τη Βουγιουκλάκη εσύ? Όχι, ήταν γεννημένη το 33 και πήγε στην αστυνομία, πλήρωσε τον αστυνομικό και το έκανε 1938. Μα δεν τα κρύβω, κύριε Ραπτόπουλε. Δεν τα κρύβω. Είμαι πάνω από 40 χρονών. Δεν τα κρύβω. Α. Ήπιος ακούω. Κρύβω τίποτα. Όχι. Ήπιος ακούω για πάνω από 40 ετών. Ήπιο. Είμαι ήπιος γιατί προσπαθώ κοντρολαρισμένα να λέω πράγματα στον αέρα τα οποία σήμερα ισχύουν. Πάντως να τελειώσω και να πω ότι συναισθηματικά εχμάλωτος είσαι απέναντι στον κύριο Σαββίδη. Γιατί όμως είμαι? Γιατί αυτός είναι εκείνος ο οποίος με νοικοκύρεψε και δεν πεινάω σήμερα. Για δείτε τους δεν μου λες τώρα δύο. Να τελειώσω παρακαλώ. Με αυτό λίγο. Ναι, ναι. Από ποιον πήρε τον Ολυμπιακό ο Κόκαλης? Από ποιον τον πήρε? Ναι. Τον πήρε με χρέη. Δεν θυμάμαι ακριβώς, ήταν τόσοι ναι. που δηλαδή πέρασαν. Αυτός που έσωσε τον Ολυμπιακό από τα χρέη. Ναι. Άμα δεν έπαιρνε 10 χρόνια πρωτάθλημα, θα λέγανε οι Ολυμπιακοί, καλέ εμείς τον αγαπάμε γιατί μας έσωσε και χεστήκαμε για τα πρωταθλήματα. Τους έσωσε, αλλά τους πήρε και όπως τα πήρε τα πρωταθλήματα. Με νοιάζει πώς τα πήρε, ρε φίλε. Ναι, δεν με νοιάζει. Πόσο δον Κορλεόν έκανε περιουσία, δεν με νοιάζει. Έτσι. Εντάξει. Ωραία. Δεν με νοιάζει. Πόσο δον Καμίλο έκανε περιουσία, δεν με νοιάζει. Πόσο Κόκκαλης ή ο Μελισανίδης ή ο Ιβάν έκανε περιουσία, δεν με νοιάζει. Με νοιάζει ότι την έκανε. Μπράβο. Ναι. Σωστά. Ούτε με νοιάζει πώς πήρε ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα. Με νοιάζει ότι το πήρε. Ούτε με νοιάζει πώς πήρες εσύ το κύπελο. Με νοιάζει ότι το πήρες. Το κατάλαβες. Επίσης και ότι ο Μαρινάκης κερδίζει από τον Ολυμπιακό μας νοιάζει κιόλας. Επίσης. Και αν δείτε επίσης και κάτι άλλο που χθες ανέβασα στο Facebook. Αν δείτε το στάδιο της Βέρντερ Βρέμης, θα καταλάβετε σε τι επίπεδο βρίσκεται το γερμανικό επιχρησιακό ποδόσφαιρο, έτσι το λέω, και πού είναι το ελληνικό, όπου αυτοί πουλάνε και ρεύμα για να οικονομήσουν λεφτά για την ομάδα με φωτοβολταϊκά
τόξα επάνω από το στάδιο της τι είναι ρε φίλε, σαν τον Ψηφίδη που χρωστάει ένα εκατομμύριο άλλες και πήγε κουραμπιέδες στη ΔΕΗ να δώσει από καταβολή. Τι να κάνει, αυτά κύριε, είναι. Κύριε, πρόεδρος, πλάιος είμαι. Ναι. Έτσι είναι κύριε, ό,τι έχεις δίνεις. Bye bye. Bye bye, καλή χρονιά. Είναι, βάλαμε το Super 3 να διοικήσει και δεν πληρώσαμε το ρεύμα 15 χρόνια. Πάμε επόμενη γραμμή. Κύριε Σκόρδα, πώς το λένε τον άλλον, τον πρόεδρο του Ραστέ, κύριε Παπαδόπουλε. Επιτρέπετε 10 χρόνια μην πληρώσετε το ρεύμα. Ας το κάνω το ποσό ΠΑΟΚ. Επαιτία στην Πατουλίδου. Ας τα πλήρωνε η Πατουλίδου. Τι με νοιάζει εμένα. Εγώ ξέρω απλήρωτο είναι. Ο άλλος το πλήρωσε. Το πλήρωσε πώς το λένε, ο νομάρχης. Το πλήρωσε η Πατουλίδου. Δεν με νοιάζει. Το πλήρωσε. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Καλησπέρα κύριε Αττοπουλέ. Γιατρέ είσαι. Όχι, όχι. Γιώργος δάσκαλος από Πάρο. Γεια σου δάσκαλε. Χρόνια πολλά. Γεια σου δάσκαλε. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, εύχομαι οικογενειακή, προσωπική και επαγγελματική ευτυχία από τα πολλά και υγεία. Βρεκάνας βρικόλακας μη μας βρει. Τα άλλα φτιάχνονται. Αυτά είναι μες στη ζωή. Ναι. Λοιπόν, οφείλω καταρχάς να εξάρω την εκπληκτική ικανότητα που έχεις να οδηγείς το θέμα με οποιονδήποτε ακροατή εκεί που εσύ πιστεύεις ότι πρέπει να πάει. Δεν είναι στο στίγμα σου. Να προχωρήσω. Ναι, προχωρήσω. Θα παθήσω να μιλήσω. Ναι, δεν δει. Και μετά με διακόπτεις. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, για την αγαπημένη μου ομάδα θα μιλήσω για τον ΠΑΟΚ. Είμαι ο πάδος της ομάδας και ο φιλάθλος. Να μην κρυβόμαστε. Η ηλικία πες μου, δάσκαλε. 51. Τη φωνή σου μοιάζει με 25χρονο. Δεν πρέπει να καπνίζεις. Καπνίζω πάρα πολύ και γυμνάζομαι πάρα πολύ. Μπράβο, δάσκαλε. Λοιπόν. Βέβαια το κακό στην υγεία μου είναι η ομάδα που στηρίζω. Αυτή είναι πολύ τοξική. Γιατί είναι τοξική? Και φυσικά, πολύ τοξική. Δηλαδή άμα ήσουν Ηρακλής, ΑΕΚ ή Άρης, δεν θα ήσουν τοξικός δηλαδή? Θα ήμουν ανύπαρκτος. Όχι. Α, θα ήσουν ανύπαρκτος. Θα ήμουν πολύ ήρεμος. Πάρα πολύ ήρεμος. Μάλιστα. Που μεγαλώσαμε αυτή την ομάδα η οποία είναι αρρώστια. Τέλος πάντων, κάτι άλλο. Η δυναμική της ομάδας μου δεν είναι τέταρτη. Δεν είναι? Η δυναμική της ομάδας μου είναι για πρωτάθλημα. Ναι, αλλά όταν δεν το παίρνεις. Εγώ θυμάμαι. Πάλι με διακόπτει, κυρία Αττοπουλέ. Αφού διαφωνώ. Μισό λεπτό. Επειδή από ποδόσφαιρο ξέρετε πολλά καντάρια μπάλα. Πολλά καντάρια μπάλα και μπράβο. Συγχαρητήρια, γι' αυτό σας ακούω και ξενυχτάω κιόλας. Φέτος, στο αγωνιστικό επίπεδο, πιστεύω ότι η ομάδα μου, με ποιοτικά δεδομένα, δηλαδή με αριθμούς, είναι η πιο παραγωγική ομάδα στο πρωτάθλημα. Ναι ή όχι? Εννοείται δηλαδή μέσω των ευκαιριών και των τελικών προσπαθειών. Ακριβώς. Ναι, η δουλειά που βγαίνει από το δραματοφύλακα μέχρι και τη μεγάλη περιοχή. Είναι παραγωγική, ναι. Εκτελεστικά. Ωραία. Λίγο είναι. Εκτελεστικά είναι από τις τελευταίες. Και το σπουδαιότερο, και εκεί μπορεί πάλι ο Ήβιτσα να ακούει την εκπομπή να πει: εγώ έχω την πιο παραγωγική ομάδα στην κατηγορία. Με το δεκάρι μου, η φτέρνα του να πατάει ελάχιστα τη μεγάλη περιοχή. Ακριβώς. Και το εννιάρι μου. Και το εννιάρι μου να είναι ανύπαρκτο. Ναι. Πλατύποδας. Πώς το λέτε, πλατύποδες. Ακριβώς. Ακριβώς. Εκεί υστερεί. Και δυστυχώς, όπως είδαμε τους κάποιους φίλους μου Ολυμπιακούς εδώ στην Πάρο το παιχνίδι, και οι Παοξίδες είμαστε πολύ εδώ, πάρα πολύ, έχει πολύ δύναμη ο ΠΑΟΚ εδώ κάτω. Στο Αστανισιά. Παραδέχτηκαν οι ίδιοι ότι πραγματικά ο ΠΑΟΚ φέτος είναι μια ομάδα για να πάρει το πρωτάθλημα, αρκεί να πάρει ένα σεντερφόρ και ένα οχτάρο δέκαρο το οποίο θα έχει πιο δυνατά πνευμόνια το Μπίζεσβαρ. Δηλαδή δύο προσθήκες. Πόσο θα κόστησαν σε ο Μπίζεσβαρ με πνευμόνια. Είναι για να το πουλήσει 10 εκατομμύρια. Αλλά δεν έχει πνευμόνια. Ξέρει πολλά κιλοπάτα το παλικάρι, αλλά δεν μπορεί να ακολουθήσει το ρυθμό. Άρα ο Ήβιτς έχει φτιάξει μια ομάδα για μένα πολύ ανταγωνιστική, πολύ παραγωγική. Πόσα λεφτά χρειαζόταν για να πάρει ένα 8-10 και ένα center for τη τροκοπή κυρία? Ένα τάλιρο. Ωραία, ένα τάλιρο. Γιατί δεν το έδωσε? Ή δεν το δίνει? Γιατί δεν το δίνει? Γιατί οι απαιτήσει των παοξίδων, επειδή του έχει εχμάλωτου συναισθηματικά, είναι μικρέ, δεν το κάνει. Εχμάλωτος ο κύριος Σαββίδης? Δεν νομίζω. Όχι. Οι παοξίδες συναισθηματικά είναι εχμάλωτοι του κύριου Σαββίδη. Εννοείται το μέσο όρο. Εγώ προσωπικά όχι. Εννοώ ότι ο παοξής, γνωρίζοντας ότι την ομάδα του τη διοίκησαν άνθρωποι με κακά μαθηματικά, το λέω έτσι, ναι, φοβούνται ναι. Μια πιθανή σκληρή κριτική εναντίον του μεγαλομετόχου τους, να ακολουθηθεί μια σύγκρουση. Και μετά θα γίνουμε ΑΕΚ, Άρης, Ηρακλής. Φοβούνται οι παοξίδες. Δεν νομίζω να είναι έτσι. Ο Ζαγοράκης, κύριε Αττόπουλε. Κακό στα μαθηματικά. Με πολύ λίγα λεφτά. Είχε φτιάξει ομαδάρο όμως. Είχε φτιάξει ομαδάρο. Τέταρτος έβγαινε. Είχε χτυπήσει το ποτέ, δεν νομίζω. Δεν θέλει οι δύο αγώνες που δεν το έλεγαν να χάσει το ποτάσμα. Κοιτάξτε να δεις. Ομαδάρα με τα σημερινά δεδομένα. Με εκείνα τα δεδομένα ήταν ομαδάρες και οι άλλοι. Οπότε η δική σου ομαδάρα. Πώς?
Πήγαινε καλά η ομάδα. Και καλή άμυνα είχε. Και ένα Μούσλι στην επίθεση που έπαθε. Έλα μόνο το συγκαμμένο τώρα έβαλε τον γκολ. Ο Μούσλι τώρα. Σέντερ φορ τώρα για τον Μπάουκ. Σε παρακαλώ τώρα. Το συγκαμμένο έκανε τον γκολ εκεί. Άκου να δει. Αυτά τα γκολ που έβαλε ο Βρίζα στην Άρσεναλ και γλίτωσε το πινελίκι τη Αρκούδα τόσα χρόνια και έκανε και τον παράγοντα με εκείνο τον γκολ. Μαγιά του. Και από την άλλη μεριά ο Μουσλίμοβιτς, θυμάστε τον Μουσλίμοβιτς, ο Μουσλίμοβιτς και ο Μουσλίμοβιτς εκτελεστικά πολύ πίσω από τον Κλάους. Ναι, εντάξει, η ομάδα όμως, έβγαινε από την περιοχή, μάρκαρε, πρέσαρε, έβγαινε, έκανε συμμετοχή, ρε γκολ έβαζε. Όχι, δεν έβαζε. Τι αν τον κάνω με το Σέντερφορ τώρα, το Μουσλί. Έβαζε, είχε άλλους, είχε άλλους. Καθάριζε ο Βιερίνια. Και ο Βιερίνια. Στα καλά του. Καθάριζε ο Σαλμπικίδης. Τώρα δεν μου απάντησε όμως ο Κωστής. Παρακαλώ. Για ποιο λόγο δεν δίνει τα πέντε. Δεν τα έχει. Γιατί. Πώς δεν τα έχει άλλη πολιτική. Όχι. Γιατί. Βιοτεχνία. Γιατί Βιοτεχνία. Γνωρίζει το μάθημα καλά το ότι τον Παοξή θα τον πουλήσει στον Παοκ αδικημένο, τίμιο, με προπτική, εξηγιαντή και πρώτο στην πόλη. Εσύ έχει δει κανένα κοντό. Εσύ έχει δει κανένα κοντό χαζό. Δεν είναι χαζό. Είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να είναι χαζός. Άρα δεν. Έχει οριοθετήσει τους στόχους. Είναι χαμηλή όμως για μένα. Είναι χαμηλή. Κοίταξε να δεις. Εάν εγώ πάω, έχω ένα μαγαζί και ο πελάτης βολεύεται να κάτσει όρθιος. Η μπαρ γούμα να είναι να με ένα σαγόνι σαν του Μιστακίδη που έπαιζε στον Άρη. Βολεύεται η τουαλέτα να έχει σκατήλα να πούμε να βρωμάει. Και να πίνει τα ένα μπαρ μετά το άλλο τα ποτά, γιατί να πάω εγώ να πληρώσω καθαρίστρια και να φέρω ωραία μπαρ γούμαν και γιατί να φέρω, ξέρω εγώ, από τα ακριβό αλλαντικό. Γιατί να το κάνω. Μα γιατί να το κάνω. Τώρα εγώ έχω κάτι πελάτες εδώ εσάς. Άμα βγει ένας και θέλει Μπετόβεν, ο άλλος θέλει, ξέρω εγώ, Μπαχ και τα λοιπά, το κλείσα εγώ το μαγαζί. Αφού θες αυτό, σε πουλήσω εγώ άλλο. Θα έχει τον κύριο Κόκκινο από δίπλα, κάτι που είπα αρέα με τέτοια. Καλά, Κόκκινο και τρομπέτα μπορεί να παίξει. Άμα πιει δύο ποτήρια ουίσκι, ό,τι θες κάνει. Λοιπόν, αν και διαφωνήσαμε, εγώ έχω τέλος πάντων, σου εύχομαι καλή δύναμη να συνεχίσεις αυτό που κάνεις, γιατί είσαι τρομερά καλός και ψυχοθεραπευτής, να το ξέρεις. Ναι, έχασα το πτυχίο στον δρόμο. Η ακαδημαϊκή μόρφωση καμιά φορά δεν βοηθάει σε αυτό, πίστεψε με. Να μου κάνει αφιέρωση ένα site Vice λέγεται, το ξέρεις. Συγγνώμη, δεν σ' άκουσα. Μου έκανε αφιέρωση σήμερα ένα site που λέγεται Vice, κάπως έτσι. Το έχω, ναι. Θα το ψάξω. Όντως, είσαι πολύ μεγάλο κεφάλαιο στην δημοσιογραφία πλέον, το ξέρεις. Και στην Νότια Ελλάδα σε ακούνε εδώ πέρα. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος. Άμα πεθάνω δηλαδή, η SEM Στεφάνη δεν θα στείλει στον τάφο μου. Τι performer είσαι εδώ. Πώς θα σε αποκαλέσω, δεν ξέρω. Κάπως έτσι. Τι να πω, δεν πολλά κατάρια μπαλά, Κωστή. Πολλά κατάρια μπαλά. Δάσκαλε, μη με κάνεις και κοκκινίζω και δεν είναι του χαρακτήρα μου. Αφού ξέρεις μπαλά, ρε παιδί μου. Ξέρω μπαλά. Εντάξει. Ξέρεις. Θεωρητικά. Λοιπόν, τα λέμε. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη και καλά, δάσκαλε. Φιλιά. Παρασκευή δεν έχουμε σχολείο, έτσι. Μάλιστα. Ωραίος. Πάμε στον επόμενο κύριο. Μουνόπανο γαμιέσαι, ρε. Ναι, εσύ δεν γαμιέσαι. Αυτό είναι σίγουρο. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Και συγγνώμη λίγο. Και θεωρώ λίγο άνανδρο να μου το πεις στο ραδιόφωνο. Γιατί όταν με βλέπεις στο δρόμο δεν έλεξε να μου το πεις κατάμουτρα. Εκεί θα έχεις αγώνη κάτω, έτσι. Για να ξέρεις ότι τα χτυπήματά μου είναι καλά. Για κάτι τύπου σαν και εσένα, δηλαδή ανεκπαίδευτος. Κατάλαβες. Σε πιάσω καμιά μέρα. Αυτόν δεν τον έδειρα, κοίταξε να δεις. Αυτόν τον ξέρω. Τον πετυχαίνω εκεί στην Πότσαρη μετά από ένα μάτσο του ΠΑΟΚ. Και τον βλέπω έτσι κακομύρι και ξέρω καμπούρι και τα λοιπά. Λέω τώρα άμα τον μπλακώσω θα πούνε έδιρες αυτή τη σαβούρα. Άρε Στρατόπουλε, πάω. Κοιμάμαι το βράδυ και λέω δεν τον μπλάκωσα. Με το που θα τον εδώ θα τον κάνω μπλε. Πολύ ξύλο θα του δώσω. Και μετά ας με τραβήξει αυτά και τα λοιπά, πάρω εγώ τον κούγια με το γρόλιο. Φράγκο δεν θα του δώσω. Με βγάλει τρελόχαρτο. Τρελό θα με βγάλει. Άμα το, τι, με κούγια πάνω και γρόλιο μαζί δύο. Σαπίλα θα τον κάνω. Το μετανόησα τον κερατά. Μιλάμε για κακόψυχο άντρα. Κρίμα. Από τα πράγματα που έχω μετανιώσει που δεν έχω κάνει. Να σου κάνω το σαγόνι ρε κερατά τρεις μήνες, να μασάς και να πίνεις το φαΐ σου με το καλαμάκι ρε κάθαρμα. Θα σου κάτσω κάτι τριάρια μας εδώ καθήκη. Πάμε στον τελευταίο φίλο. Καλημέρα. Έλα φίλο. Καλησπέρα. Καλώς τον. Καλή χρονιά.
Δύσκολο το βλέπω. Μιλάω τόση ώρα και δεν άκουσα τίποτα. Άκουσα να λες τον πρόλογο που έπαζες με την ήττα που έφυγες από τον προηγούμενο. Ναι, ο άλλος. Λοιπόν, καλή χρονιά ναι. Πρώτα απ' όλα για να μιλήσουμε λίγο σαν άνθρωποι. Όχι να ακούμε μόνο, να μιλάμε και λίγο. Μάλιστα. Να σου πω κάτι, Κωστή. Να πεις ότι κουστάει. Όταν έκανε ο προηγούμενος, δεν σε φταίει αυτός εδώ που παίρνει τηλέφωνο. Ε, καλά, δεν του είπα τίποτα. Του είπα μετανόησα από δεν τον πλάκωσα στην πότσα. Δεν σε φτάζω. Περιμένει αυτός που... Ναι, αλλά περιμένει πίσω από το μικρόφωνο. Δεν έρχεται κατά πάνω σου να... στον δρόμο. Δεν πάει. Βρε, περιμένω εγώ, βρε. Να α, εσύ περιμένεις. Συγγνώμη, ναι. Τόση ώρα και σε μου μιλάς για τον άλλον. Ε, ναι, αφού... Κάτσε να μπούμε στο πνεύμα, ρε φίλε. Εγώ πήγα στα βουνά πάνω. Α, μπράβο, αυτό ήταν καλό. Πάντα καλά θα λέμε. Ο Νάτχο είμαι. Ρε Νάτχο, πού χάθηκες? Χάθηκα γιατί με χάσατε εσείς. Εγώ γιατί σε έχασα? Εσύ έφυγες. Όχι εσύ, συγκεκριμένα. Που να μέχασε άλλος, παράλλος, που να είχα προβλήματα οικογενειακά, που να είχα δουλειές και χάθηκα. Πες μου έναν που δεν έχει. Κανένας. Μα αν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει προβλήματα, θα πάει στη Σουηδία και θα αυτοκτονήσει. Όχι, όχι. Κανένας δεν αυτοκτονεί, Κώστα. Άστο. Φίλε, κοίταξε να δεις. Τότε αυτοί που έχουν πολλά λεφτά, έχουν πολλές γυναίκες. Τώρα θα μιλήσουμε για αυτό που θέλουμε να πούμε. Ναι, γιατί αυτοκτονούν αυτοί, δεν μπορώ να το καταλάβω. Βρε, τα προβλήματα τα έχει ο κάθε άνθρωπος μεταξύ του και μεταξύ της οικογένειας. Πρώτα απ' όλα. Εντάξει. Αν πάθει ένα λάθος μέσα στην οικογένειά του, δυστυχώς ευτυχώς δεν μπορεί να ελέγξει κανένας τίποτα τι γίνεται. Όχι τίποτα. Αυτό μην το ξέρεις. Το τραβάει μόνος. Γιατί έχασα τον πατέρα μου πρόσφατα και το ξέρω πολύ καλά. Εγώ το ξέθαψα πρόσφατα. Εντάξει, αγόρι μου, το ξέρω ότι έχει πεθάνει ο πατέρα σου, σε ακούω πολλές φορές. Α, όχι, έχω βάλει τα κόκκαλα σε μια φωτογραφία και τα βλέπω όταν αγχώνομαι και λέω, κοίταξε να πούμε πώς θα γίνει, μην αγχώνεσαι. Ορίστε, θα πούμε. Τα πάρει τα κόκκαλα, αδερφέ. Ορίστε. Μετά τις εκεί πέρα και να ανάψει ένα καντήλι το βράδυ. Βράζει τα καντήλια τώρα, τα καντήλια είναι τώρα για να κορομάνει παπάδες. Εγώ πάω το βράδυ στα μνήματα και δεν κολλάω ποτέ. Εγώ πήρα φωτογραφία τα κόκκαλα, δεν πάω να ανάψω και μια κοινά κορομάνει παπάδες. Λοιπόν, να σου πω κάτι λίγο. Δεν θα σου πω για το μάτς του ΠΑΟΚ σήμερα. Γιατί δεν θα μου πεις? Ούτε για του Άρη του μάτς θα σου πω, ούτε για τίποτα. Αριανός δεν είμαι, ΠΑΟΚ είμαι γιατί είμαι μονάτικο τους ή άλλους. Ούτε Τσεσεκά είμαι. Έτσι. Τσεσεκά πήρα τα λεφτά και πήγα στη Τσεσεκά. Mm. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ μια χαρά έπαιξε, κέρδισε 0-1, τέλειωσε. Πολύ λοιπόν, καλά έπαιξε. Θέλει μεταγραφές ο ΠΑΟΚ? Πώς δεν θέλει? Ποιες μεταγραφές θα πάρει ο ΠΑΟΚ? Πού να ξέρω εγώ τι είμαι εγώ? Ο Μάκης ο Καγκάτσης είμαι. Σε ποιες θέσεις σου θέλει μεταγραφές ο ΠΑΟΚ? Τι πρέπει ή τι θα πάρει? Σε ποιες θέσεις κατά τη γνώμη σου? Α, κατά τη γνώμη σου, ναι. ΠΑΟΚ. Λοιπόν, εγώ παρά το γεγονός ότι ο Μπίζεσβαρ παίζει 90 λεπτά. Ας το Μπίζεσβαρ και τον Μπέλκα και τον... Εγώ θα κράταγα... Τον Κουλούρι, σε ποιες θέσεις θέλει μεταγραφές ο ΠΑΟΚ σου λέω? Θα κράταγα τον Ροντρίγκες και θα έπαιρνα 9 και 10. Αλλά αν... Πρόσεξε. Περίμενε λίγο. Ναι. Αν έρχονταν η Γαλατά και έφερνε 4 μοίρια, θα τον έβρισε ο Ροντρίγκες? Αυτό ήταν. Με πρόλαβες πολύ ωραία. Η ρήτρα δεν είναι. Άκου να δεις. Θα τον έβρισε ο Ροντρίγκες. Βρε, περίμενε. Εφόσον όμως δεν πάω για μεγάλα πράγματα, στόχους, πρωταθλήματα κτλ. Φυσικά. Ποιος το είπε αυτό? Εγώ το λέω, ποιος το λέει? Η γνώμη σου είναι αυτή. Γιατί εσύ πας για πρωτάθλημα τώρα δηλαδή? Δεν σου είπα τι πάει ο ΠΑΟΚ να κάνει. Σου είπα τι μεταγραφές θέλει ο ΠΑΟΚ. Ναι, για ποιο στόχο? Λίγο και να μιλάμε λίγο σωστά. Συγγνώμη, για ποιο στόχο? Σου απαντάω τώρα. Ας αντερώτηση κάνω. Για ποιο στόχο θέλω πάω? Ναι, για ποιο στόχο? Να κάνει κορμό. Κορμό να κάνει? Και τι είναι, τούρτα είναι να κάνει κορμό? Όχι, για ποιο στόχο σου λέω? Στόχο. Θα τον κόψει σε κομματάκια μετά. Είναι Δεκέμβριος μήνας. Ιανουάριος. Δεν έχω 7. Ποιο είναι ο στόχο του πάω και να πάρω παίκτες εγώ? Στόχο σου ποιο είναι? Φέτος. Ο στόχο του πάω. Ναι. Στόχος του ΠΑΟΚ δεν αλλάζει ποτέ, ρε αδερφέ. Ποιος είναι? Πρωτάθλημα είναι, κύπελλο. Βράσε τώρα πρωτάθλημα, κύπελλο. Όταν τερματίζετε 30 βαθμούς από τον πρώτο και ψήνετε σούβλες έξω από την τούμπα, άσε το παραμύθι σε μένα τώρα. Πέστε σε άλλον. Περίμενε, βρε λίγο. Περιμένω. Ο ΠΑΟΚ πέρασε στους 32. Τι παίζει? Πέρασε στους 32. Πέρασε στους 32. Πού απάει? Πέρασε στο κύπελλο. Πέρασε στο κύπελλο. Έχει δύο στόχους. Τι στόχους είχε για να μάθω? Έχει δύο στόχους. Να τους ακούσω. Πέρασε στο κύπελο. Πέρασε στο κύπελο. Θα τον απολύσει ο Πανιωλικός? Όχι. Θα τον απολύσει σάκρε? Μπορεί. Άρα είμαστε maybe.
Ή όχι, δεν όχι. Δηλαδή, αν δεν πάρετε το κύπελο, θα πάτε στη Μικρά Ασία να κάνετε μανούρα, δηλαδή. Βρε, Κώστα. Το στόχο, λέω. Εμένα το παιδί μου έβαλε στόχο, λέω εγώ, να γίνει γιατρός. Άκου εμένα. Και περνάει νοσηλευτική. Θα κεράσω εγώ στο καφενείο. Βρε, εγώ σου λέω για τον ΠΑΟΚ. Βρε, και εγώ σου λέω γενικά. Ο στόχος του ΠΑΟΚ ποιος είναι φέτος. Να πάρει το UEFA. Περίμενε μισό λίγο. Ο Ολυμπιακός δεν στόχος έχει φέτος. Να πάρει πρωτάθλημα κύπελο και τίποτα άλλο. Και να πάρει τα λεφτά από την Ευρώπη. Πέρασε στο κύπελο. Ποιος? Ο Ολυμπιακός. Πέρασε. Ο ΠΑΟΚ πέρασε. Πέρασε. Γιατί δεν έχει στόχο ΠΑΟΚ? Είπα εγώ ότι δεν έχει στόχο ΠΑΟΚ. Εσύ δεν είπες. Εσύ πριν δεν μου είπες. Εάν δεν πάρει ο Ολυμπιακός το κύπελο. Ρε φίλε. Εσύ δεν μου είπες έχει στόχο Ολυμπιακός. Να πάρει τον Ολυμπιακό. Ρε φίλε. Εσύ δεν μου είπες έχει στόχο Ολυμπιακός. Να πάρει τον Ολυμπιακό. Ρε φίλε. Εσύ δεν μου είπες έχει στόχο Ολυμπιακός. Να πάρει τον Ολυμπιακό. Ρε φίλε. Εσύ δεν μου είπες έχει στόχο Ολυμπιακός. Να πάρει τον Ολυμπιακό. Ρε φίλε. Εσύ δεν μου είπες έχει στόχο Ολυμπιακός. Να πάρει τον Ολυμπιακό. Ρε φίλε. Εσύ δεν μου είπες έχει στόχο Ολυμπιακός. Να πάρει τον Ολυμπιακό. Ρε φίλε. Εσύ δεν μου είπες έχει στόχο Ολυμπιακός. Να πάρει τον Ολυμπιακό. Ρε φίλε. Εσύ δεν μου είπες έχει στόχο Ολυμπιακός. Να πάρει τον Ολυμπιακό. Ρε φίλε. Εσύ δεν μου είπες έχει στόχο Ολυμπιακός. Να πάρει τον Ολυμπιακό. Ρε φίλε. Εσύ δεν μου είπες έχει στόχο Ολυμπιακός. Να πάρει τον Ολυμπιακό. Ρε φίλε. Εσύ δεν μου είπες έχει στόχο Ολυμπιακός. Να πάρει τον Ολυμπιακό. Ρε φίλε. Εσύ δεν μου είπες έχει στόχο Ολυμπιακός. Να πάρει τον Ολυμπιακό. Ρε φίλε. Εσύ δεν μου